Είμαστε εδώ λοιπόν όλοι μαζί και συζητάμε με τον κύριο Σγουρό, την κυρία Πιπηλή, τη Μαριάννα Πυριώτη και θα συνδεθούμε και με τον Λαγκαδά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε σε λίγα λεπτά, μάλλον πρώτα να προηγηθούν οι τίτλοι για να ολοκληρώσουμε λίγο τη σύντομη ενημέρωση και μετά θα πάμε στο Λαγκαδά. Εδώ είναι η Σιλβία, μας περιμένει. Σιλβία, πάμε γρήγορα. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Την κατασκευή τριών κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών σε κάθε μία από τις υπηρετικές περιφέρειες προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, από τα νέα κέντρα θα δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια. Να δώσουμε εθνική διάσταση στο πρόβλημα της μετανάστευσης, αφού συμφωνούμε, δήλωσε πριν από λίγο η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Πιπηλή, και συμπλήρωσε πως υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα να βρεθεί εκτός Σέγγεν. Είμαστε υποχρεωμένοι να παράσουμε κάθε βοήθεια σε όποιον μετανάστη μπαίνει στη χώρα. Η Ευρώπη νομίζει ότι είμαστε ξέφραγο αμβέλι, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Σε απόσυρση νομοσχεδίου που είχε ήδη εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Πρόκειται για το νομοσχέδιο της δημιουργίας του οργανισμού Δήμητρα, που θα προέκυπτε από καταργήσεις και συγχωνεύσεις αγροτικών οργανισμών. Πόλεμο μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ. Για προεκλογικές ρουσφετολογικές προσλήψεις έκανε λόγο Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Το σχέδιο προσλήψεων όμως υπέγραψε και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Με ποινή φυλάξης τουλάχιστον 3 μηνών θα τιμωρούνται όσοι παρεμποδίζουν τη λειτουργία των σταθμών διοδίων. Στους 150.000 υπολογίζονται οι επιχειρήσεις που καθυστερούν περισσότερο από 3 μήνες να καταβάλουν μισθούς στους εργαζόμενους. Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις εξόφλει κανονικά το προσωπικό της σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στο αυτόφορο θα οδηγούνται οι εργαζόμενοι σε αυθαίρετες κατασκευές σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Η ριζική αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καλύτερη διέξοδο από την κρίση πρόβαλε η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα σε συνέντευξή της στους νέους φακέλους της τηλεόρασης του Sky. Κλειστοί θα μείνουν από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι οι Δήμοι της Αττικής. Σε Νέο Ηράκλειο και Ναύπλιο συνεχίζεται το Σάββατο 31 Μαρτίου ένα κύκλωση κινητών τηλεφωνών του Sky και της Vodafone. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας κατέκτησε ο Γιάννης Μητάκης. Και στο Ισραήλ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέρα το βράδυ τη Μακάμπη στο 3ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα. Σιλβία, ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε, επιστρέφουμε λοιπόν, στη συζήτησή μας. Θα δούμε τώρα, εντωμεταξύ συζητώντας κιόλας, πού είναι αυτά τα στρατόπεδα τα περίφημα, ή χώροι φύλαξη τέλος πάντων, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έκανε μια πολύ ωραία δουλειά δημοσιογραφική η Φωτεινή Πιπηλή και θα τα δούμε τώρα τα στίγματα συγκεκριμένα, όπως μας τα έχει στείλει, για να δείτε και να διαπιστώσετε κι εσείς, αγαπητοί θεατές, ότι σε πολλές περιπτώσεις στα κέντρα των πόλεων, Φωτεινή, έτσι. Λοιπόν, εδώ πού είμαστε. Εδώ τι βλέπουμε, εδώ παιδιά, Γαλλία. Γαλλία, μπράβο. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε, είναι μέσα. Σε μέσα. Πόλη, κανονικά. Στην οίκαια της Γαλλίας, στην πιο high κοσμική περιοχή της Μεσογείου, υπάρχει τεράστιο κέντρο προσωρινής κράτησης στην οίκαια, στην Καινή Ακτή. Εδώ τώρα δεν βλέπω, είναι Ρίντε Κονσίλ. Το αντίστοιχο δικό μας, κύριο Σγουρέ, πρέπει να είναι Μύκονος. Το αντίστοιχο δικό μας. Άμα είναι στην Καινή Ακτή ή στη Γαλλία. Μα εκεί έχουν εγκατασταθεί. Αυτό είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και στην Αττική. Και εγώ πιθανολογώ. Είπα ότι θα γίνουν δύο. Και δύο, άλλο λέω. Δύο. Ότι πιθανολογώ ότι αν ακούσουν και στην περιφέρεια, κύριο Σγουρέ, πρώτα απ' όλα δουν ότι σε όλη την Ευρώπη είναι μέσα στις πόλεις. Και αν ακούσουν ότι ξεκινάει από την Αττική, νομίζω ότι αυτό το ψιλοσυμπλεγματικό. Να μάθετε του δικού σα εδώ. Το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα. Να μάθει ο κόσμο ποιο είναι το πρόβλημα. Όχι, κύριε Σγουρέ. Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ούτε χωροταξικό ούτε τίποτα άλλο. Είναι βαθιά πολιτικό. Εάν αυτό. Και είναι λύση ενημέρωσης. Και αντιμετώπιση. Αυτού του είδους η επιλογή είναι λύση και αντιμετώπιση ένα μεγάλο τεράστιο κοινωνικού προβλήματος που ζει η χώρα ή όχι. Να σας πω κάτι. Ή μήπως το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Τους βάζουμε στην άκρη τους ανθρώπους αυτούς, παρανόμως συσσωρευτώντες, αλλά άνθρωποι είναι. Τους χώρουμε κάπως στην άκρη, τους βλέπουμε, ας πούμε, και τελειώνει η κουβέντα. Είναι αλυσίδα, δηλαδή. Είναι τα... μισό λεπτό γιατί βλέπουμε και τη Βαλένθια εδώ. Που και εδώ είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Όλα είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Και νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό κάθισα με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και λέω, αντί να λέμε, δεν κάνουμε και μία έρευνα, δεν πάμε να ξεστραβωθούμε σε εισαγωγικά
Και πολύ νομίζω σωστό ότι αυτό δίνει όλες τις απαντήσεις σε οποιονδήποτε περιφερειάρχη, δήμαρχο, τοπικιστή είναι σε όλη την Ευρώπη, όπως σας αποδεικνύω, μέσα στις πόλεις. Μα γι' αυτό επιμένω στο αν είναι ως λύση, ως πολιτική είναι επιλογή, είναι κομμάτι, λύση του προβλήματος. Κύριε Λυρίτζη, μα το έχουν κάνει όλοι πάντως δημόσια. Εμείς τι είμαστε στην Ελλάδα. Σε όλη την Ευρώπη, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάρα πολλά, σας τα απέδειξα μέσα στα κέντρα των πόλεων. Έχουν αποτέλεσμα, κυρία Πιπηλή. Βεβαίως και έχουν αποτέλεσμα. Γιατί τώρα, αν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι δεν έχουν επιλύσει, εδώ έχει η Σουηδία. Μπορεί η Σουηδία να έχει ένα μικρό, γιατί δεν έχει μεγάλες εισρωές. Δυστυχώς τις τρώμε όλοι οι Έλληνες. Και να τελειώσω. Είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό αποτρεπτικό και μόνο βήμα ότι δεν είναι η Ελλάδα πλέον ξέφραγο αμπέλι για τους δουλέμπορους. Είναι σταδιακά. Θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, λέτε. Πιστεύω ακράδαντα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί πρώτον έχουμε την ανεργία που ήδη αρχίζουν να το καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα φρακάρισε. Φεύγουν και πολύ μόνοι τους, έτσι καλύτερα. Φεύγουν δυστυχώς οι έντιμοι, οι ικανοί και οι νόμιμοι μετανάστες και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Οι δουλέμποροι έχουν ήδη βρει, για να ξέρουν οι Μακεδόνες, οι οποίοι είναι ανενημέρωτοι οι άνθρωποι, δεν ευθύνονται, αλλά οι τοπικές αρχές όφυλαν να είναι ενημερωμένες, υπάρχει καινούργια διαδρομή από την Αφρική με τσάρτερς πτήσεις Κωνσταντινούπολη, από την Κωνσταντινούπολη, Βουλγαρία διασυνοριακά, και φτάνουν μέχρι Σκόπια και κατεβαίνουν πλέον και στη Δυτική Μακεδονία. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Να πάμε στη Μακεδονία, παιδιά, ένα λεπτό. Πάμε στο Λαγκαδά. Στο Σταύρο τον Ιωαννίδη με τους καλεσμένους, εκεί να δούμε τι λένε και οι ίδιοι. Και μετά θα σχολιάσει και η Μαριάννα Επιριώτη. Έλα, Σταύρο. Έλα, ναι. Καλημέρα, βρισκόμαστε στα Λαγκαδίκια του Δήμου Λαγκαδά. Πίσω μου βλέπετε το στρατόπεδο, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών. Έχει προκαλέσει βέβαια αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τερζάκη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λαγκαδά. Κύριε Τερζάκη, αντιδρά ο κόσμος εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Γεια σας, Τερζάκη. Κύριε Λιτζή, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα. Και στους εκλεκτούς καλεσμένους. Έλα. Εμείς στο Δήμο Λαγκαδά, για άλλη μια φορά, μάθαμε τα νέα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για μας αντί για μας. Δυστυχώς. Μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ο κανόνας ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν ρωτιούνται για τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν. Τι φοβάστε εσείς, κύριε Τερζάκη, τι είναι αυτό που σας ανησυχεί? Εμείς φοβόμαστε το αυτονόητο, ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που λέγονται, διότι τι λειτουργήσε σωστά σε αυτό το κράτος για να λειτουργήσει και αυτός. Αν πάμε έτσι όμως, κύριε Τερζάκη, δεν θα φτιάξουμε ποτέ τίποτα στην Ελλάδα και θα μείνουμε αυτοί που είμαστε και χειρότεροι. Όχι, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε. Όμως ποιος ρώτησε μας, ποιος μας είπε μας κάτι εδώ? Τι λειτουργήσε σωστά? Σαν πως τους Αθηναίους που έφτασαν εδώ ένα εκατομμύριο μετανάστες, τους ρώτησε κανείς? Κανείς δεν τους ρώτησε. Αν το πάμε έτσι, αλλά δεν είναι σωστή νομίζω αντίληψη αυτή να συζητάμε έτσι. Ναι, και τι να κάνουμε εμείς τώρα? Πρέπει δηλαδή, επειδή βγήκε ο Υπουργός και Τερζάκη, πρέπει να επί του θέματος, μισό λεπτό, επί του θέματος αυτού, ποιος σας το ανακοίνωσε, από πού το μάθατε? Εμάς? Από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση. Χαιρετίσματα. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή δεν έχει πει ένας αρμόδιος από το Υπουργείο που να έρθει να σας πει, κοιτάξτε παιδιά, εμείς σχεδιάζουμε, εκεί θα γίνει, θα κάνουμε αυτά τα έργα, πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση με το Δήμο, ξέρω εγώ τι να χρειαστεί, υπαλλήλους, τι θα γίνει κτλ. Τίποτα. Ακούσατε την τηλεόραση ότι. Εδώ και τέσσερις μέρες προσπαθεί ο Δήμαρχος να έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτό είναι λάθος. Κύριε Γουρέ, κύριε Πιπηλή, είναι λάθος αυτό. Αυτά είναι απαράδεκτα. Εννοείται ότι πρώτα. Εμνά, γιατί να έχουν εμπιστοσύνη μετά. Έτσι. Ναι, βέβαια, να πω και το εξής. Τώρα η περιοχή είναι κατάλληλη. Ας πούμε ότι μιλούσαμε μαζί σας. Το συνεννοούσασταν που λένε. Είναι κατάλληλη η περιοχή ή οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες? Θα τραβήξουν εδώ τα πλάνα, τα συνεργεία και θα δείτε αν είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη. Τα βλέπω. Καλά, εννοείται. Μισό λεπτό. Εννοείται. Για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, σε αυτό έχετε δίκιο ότι δεν σας ενημέρωσαν απόλυτο. Αλλά για να μην τρομοκρατεί τον κόσμο, δεν πρόκειται να είναι αυτές οι άθλιες εγκαταλελειμμένες. Γι' αυτό έρχονται τα χρήματα από την Ευρώπη για να γίνουν φρούρια. Διαφορετικά και στη Μαριάννα, την κυριότερα λεπτό, κύριε Πιπηλή. Μαριάννα. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι για μία ακόμη φορά τρέχουμε στο παραπέντε. Αν δηλαδή
ο σχεδιασμός αυτός και τα χρήματα τα οποία κινδυνεύουμε να χάσουμε για να βάλουμε κάποιες υποδομές, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Κάποιες υποδομές για τους λαθρομετανάστες, έτσι ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο να στιβάζονται στα σημεία εισόδου. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν κάποια κέντρα υποδοχής, όπως τα λένε, στα, ναι, νησιά και στα σύνορά μας με την Τουρκία. Εάν λοιπόν κινδυνεύουμε να τα χάσουμε αυτά τα λεφτά, είναι γιατί δεν έγινε τίποτα νωρίτερα. Mm-hmm. Νωρίτερα λοιπόν έπρεπε και να έχουν επιλεγεί τα σημεία και να έχει γίνει μια ορθολογική καταγωγή. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε, Μαριάννα μου. Τώρα που είμαστε στο παραπέντε, στο παραένα και κινδυνεύουμε να χάσουμε και τα χρήματα, αλλά και το θέμα το βασικό Schengen είναι ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Τώρα τι πρέπει να γίνει, που έχουμε αντιδράσει. Τώρα το κυριότερο το οποίο έχει να κάνει το Υπουργείο σε αυτές τις μέρες που απομένουν, διότι περί αυτού πρόκειται, είναι τα συναρμόδια Υπουργεία να κατεβάσουν κάτω τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους των πιθανών περιοχών στις οποίες έχουν προεπιλεγεί και να γίνει μία καταρχήν ουσιαστική συζήτηση. Εάν αυτή η συζήτηση δεν οδηγήσει πουθενά, που δεν νομίζω, εάν δηλαδή γίνει σοβαρή συζήτηση, κάπου θα οδηγήσει. Εν συνεχεία, ας έχουν έτοιμα και τα σχέδια και ας προχωρήσουν. Αλλά με αυτόν τον τρόπο να μαθαίνει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης από την τηλεόραση. Ακριβώς. Δεν αντιμετωπίζει. Έτσι θα είναι όλοι στα κεραμίδια. Θα είναι όλοι στα κεραμίδια, Μαριάννα, έτσι. Μα είναι όλοι στα κεραμίδια, γιατί το είπε καλά ο δήμαρχος πριν, χωρίς να θέλει κανείς να λαϊκίσει, αλλά είπε κάτι σωστά. Έχει γίνει, λέει, κάτι με σωστό τρόπο για να το εμπιστευθώ. Έτσι. Ποτέ, σε αυτό, έτσι, το κράτος. Ναι, με μία διαφορά θα μου επιτρέψετε να πάψουν και οι δήμαρχοι που έχουν καταλυστεύσει την οικονομία την ελληνική μεταξύ και των πολιτικών και όλων των άλλων, να θεωρούν ότι αυτοί δεν συνεργούσαν σε μία άθλια διοίκηση, γιατί χειρότερη διοίκηση από μεγάλους ή μικρότερους δήμους και νομαρχίες, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν υπήρχε. Άρα, μην αρχίσουμε να άδικο λέμε η διοίκηση δεν είναι η, ναι, δήμη. Είδαμε και τους Σταύρο δήμους. Δεν έχει άδικο. Πόσα σκάνδαλα έχουν δημιουργήσει. Να ακούσουμε λίγο και τους άνθρωπους από εκεί. Να δώσουμε απάντηση ο κ. Τι σκοπεύουν να κάνουν και από την περιοχή. Και γιατί δεν νομοθετήθηκε πιο μπροστά αυτό που λέει η κυρία Πυριώτη, ήτανε. Ναι, ναι. Όσον αφορά τους δήμους. Έτσι. Για να μην γίνονται αυτά όλα που λέτε. Εμείς νομοθετούμε. Η κεντρική πολιτική εξουσία νομοθετεί. Εμείς ακολουθούμε. Εσείς, αν σας καλέσουν στην Αθήνα, θα έρθετε να συζητήσετε, κύριε Τερζάκη. Είπε η κυρία Πυριώτη να γίνει μια σύσκεψη όλων των φορέων, να υπάρχει ένα διάλογο ουσιαστικό σε βάθος. Φυσικά και θα έρθουμε, αλλά δεν καλεστήκαμε. Μάλιστα. Εδώ δεν είμαι ενημερωθή. Άρα, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τερζάκη. Εάν γίνει μελέτη σοβαρή, δεχόσαστε στην περιοχή σας να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι, μπορούσα να κάνουν επιλογή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν συζητάμε τίποτα. Όταν θα μας κάνουν μια πρόταση και μπορούμε να το συζητήσουμε, τότε θα δούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, αυτή κύριε Τερζάκη. Με αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα. Έτσι, καλά, δεν θα το λύσουμε το θέμα με τηλεόραση. Εμείς συζήτηση κάνουμε. Εδώ το έχουμε ανοίξει δημοσιογραφικά. Και έπρεπε πραγματικά να είχαν κάνει μια πρώτη επαφή με όλους περίπου που προσανατολίζουν. Θα τους μαζέψετε τώρα να συζητήσετε. Έγινε η πρόταση αυτή χθες. Έγινε η πρόταση. Χθες διαφωνήσατε όλοι. Η περιφέρεια έχει πρόταση. Δέχτηκε κανείς. Περιφέρεια, ναι, όλοι δεχτήκαν. Όχι, δέχτηκε κάποιος. Όλοι δέχτηκαν. Δέχτηκε να γίνει κέντρο. Κέντρο, να γίνει κέντρο. Μαζί με τον κύριο Ασκούνη είπαμε θα βρεθούμε με τον Υπουργό. Θα μια ομάδα δύο ώρια. Ναι, όχι, είπαμε τον κύριο Ασκούνη θα βρεθούμε για να μπορέσουμε για την Αττική να συνεργαστούμε με τους δημάρχους και να δούμε εκείνα τα σημεία τα οποία θα είναι όριμα 100% και για μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Ακούστε να σας πω. Τελευταία κουβέντα, παιδιά. Ναι. Ακούστε να σας πω. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας και στις περιφέρειες αλλά και στους δήμους είναι η έλλειψη επικοινωνίας επί των θεμάτων της καθημερινότητας. Κυριαρχεί η πολιτική ατζέντα. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί κόσμος δεν ξέρει το τι ακριβώς γίνεται. Πρώτα παθαίνει και μετά μαθαίνει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είναι χρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης. Πριν πάθουμε και για να μάθουμε. Εμείς πάθαμε. Η περιφέρεια Αττικής, είστε περιφερειάρχης, έχει έτοιμη πρόταση και σχέδιο για το πού θα εγκατασταθούν τα δύο ή τρία κέντρα στην Αττική? Έχετε σχέδιο? Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όχι, μα πώς θα έχω. Αν έχετε εσείς να υποδείξετε. Μα εμείς είναι υπότιτλοι. Θα έρθω εγώ ίδιος σου, Γιάννη, πού θα γίνουν τα κέντρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχεις κάνει. Πρόταση το 2008 έχει κάνει η τέος νομαρχία της Αθήνας. Άλλο, τώρα είστε εσείς. Όχι, η ίδια είναι. Ναι. Αυτό τώρα τι γίνεται. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχα προτείνει το 2008. Εάν είχε γίνει το 2008, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτό το μπάχα. Βεβαίως είμαστε. Τώρα. Αυτό λέμε. Το 2008 είμαστε έτοιμοι. Να σας πω κάτι. Ανατολικά και δυτικά. Να σας πω για να μην υπάρχει λάθος εντύπωση. Το 2008, με ανοιχτή επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή,
και στους συναρμόδιους υπουργούς είχαμε προτείνει με συγκεκριμένο τρόπο τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου στα πλαίσια του 2004. Όχι, άλλο λέει. Πού, άλλο λέει. Όχι, ξέρω. Ναι, βέβαια, ναι, να σου πω πώς θα γίνει. Πείτε μας που λένε και τα παιδιά μια. Αυτό το όργανο λοιπόν, είτε με τον επικεφαλίστα τον Ομάρτη, είτε ο Δήμαρχος Αθήνας, είτε ένας υπουργός, σε μόνιμη βάση, με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα θέματα οποία λέτε, επιλογή χώρων, κέντρα φιλοξενία πολιτών, το είχαμε ονομάσει. Κύριε Περιφερειάρχα μου, με επιτρέπετε. Ναι. Με όλη θάρρο. Πού? Σας είπα. Πού! Μην μου πείτε επιτροπή 5-6 άτομα. Δυτικά και ανατολικά λέει. Δεν υπάρχει άλλο χώρο. Σας λέω δυτικά και ανατολικά, τι άλλο να σας πω. Γιατί δεν πάτε βόρεια, θα σας πει ο άλλο. Βόρεια δεν υπάρχει. Στη δυτική Αττική δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Θα γίνει και αυτό, κύριε Χρυσή. Το δεύτερο θέμα να το κάνετε. Γι' αυτό το θέμα δεν θα γίνει. Είναι εθνικό θέμα, είναι θέμα ασφάλεια και εθνική κυριαρχία. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο να κλείσουμε, Μαριάννα. Πρέπει να συμφωνήσουμε να καταλήξουμε όχι προεκλογικά, όχι με ένταση και προ Θεού, όχι με τοπικιστικό λαϊκισμό. Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά, μα περιμένει ο κύριο Μιχελάκη. Ένα λεπτό. Να σα πω κάτι άλλο για να λυθεί το θέμα αυτό εδώ. Εγώ να υπάρχει μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη μέχρι να λυθεί το θέμα των μεταναστών. Και να είναι ο ψυχοίδης αυτός. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Για μισό λεπτό. Να υπάρχει μόνιμο. Ό,τι γίνεται, να σου πω κάτι. Σε πολλές χώρες Ευρώπης είναι ήδη και οι ίδιοι σε θέση κλειδιά. Γιατί, σας είπα, σε 4 χρόνια 4 κυβερνήσεις θα αλλάξουν. Έτσι που το πάτε. Μόνιμος υπουργός οικονομικών. Μόνιμος υπουργός εσωτερικών. Μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη. Θα γίνει μόνιμη κυβέρνηση στον Πασόκ. Μόνιμο πρόεδρο να τελειώνουμε. Μπορεί να είναι, να έχει την αρμοδιότητα. Βάλτε και ένα μόνιμο περιφερειακό γενικός διευθυντής. Να είναι, να έχει την αρμοδιότητα και να είναι γενικός διευθυντής. Όλα είναι θέμα ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Σταύρο, στον κύριο Τερζάκη και στους άλλους καλεσμένους. Καλημέρα σε όλους. Έτσι κι αλλιώς το θέμα από ό,τι φαίνεται μόλις ανοίγει. Έχει να γίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή στο διάλογο. Και εμείς θα πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από τις εφημερίδες, τις οποίες καθυστερήσαμε λόγω και της κουβέντας. Να έρθει και ο κύριος Μιχελάκης κοντά μας για να συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν. Μην μιλάτε εκτός μικροφώνων, μου λένε οι υπόλοιποι. Η Αυγή, πάμε να ξεκινήσουμε. Προεκλογικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, λέει η Αυγή. Ναι. Βλέπετε και εδώ πρώτο θέμα αυτό. Μάλιστα, ο ριζοσπάστης εμποδίστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών. Η Νίκη, τρία βήματα. Στο θέμα ήμασταν, έτσι. Εντάξει, τρία βήματα για να μειώσετε τον Νίκη στο μισό, λέει η Νίκη σήμερα. Μάλιστα. Τα νέα προεκλογικό θέατρο με τα αυθαίρετα. Άλλου τύπου κτίσματα είναι αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Είπαμε για τα στρατόπεδα, τώρα είναι τα κτίσματα αυτά. Και καυγάδες πάνω από μία βόμβα, αδιέξοδο για τους μετανάστες. Το έθνος τάση μισθών από 150.000 επιχειρήσεις. Ο ελεύθερος τύπος τεκμήρια και φόρησε αυθαίρετα ημιυπαίθριους. Τι ισχύει τελικά με την απόσυρση της τροπολογίας. Καταραίει το δημόσιο, λέει σήμερα ο δέσμευτος. 800.000 φάκελοι πολιτών εκκρεμούν στις κρατικές υπηρεσίες. Το δημόσιο καταραίει εδώ και καμιά 40 χρόνια. 50, 100, από το 1821. Από τότε το θυμόμαστε, ναι. Η βραδινή οδηγός για το Ε1, ποια λάθη να αποφύγετε. Γιατί πάντα υπάρχουν λάθη. Για να δούμε τη Δημοκρατία, χαράτσι και στα αγροτεμάχια. Έρχεται καταιγίδα. Η μισό λεπτό ήταν στραβά. Η εστία, η οικονομία σε απόλυτο τέλμα. Το πολιτικό σύστημα ασχολείται με τις εκλογές. Η Ελεύθερη Ώρα και ο Παΐσιος προείδε στο Ανατολικό Αιγαίο την απαρχή του ελληνοτουρκικού πολέμου. Το έχει ξαναπεί ο Γερόντας Παΐσιος. Περιμένουμε πόλεμο. Πριν πεθάνει. Πελοπόννησος Γκάλοπ, η πόλη μιλά για την Αχαϊκή. Έχει μας κόψει εδώ πέρα. Η ημερησία σύγχυση με τα ακίνητα, θύελλα αντιδράσεων για τις παλινοδίες του Υπουργείου. Η ναυτεμπορική έτοιμη να σκάσει τον Ιούνιο η βόμβα του ασφαλιστικού. Πρόγραμμα 30 ημερών γράφει το κέρδος. Ως 14 Μαΐου πρέπει να είναι έτοιμο το προσχέδιο των μετεκλογικών μέτρων. Και τέλος η εφημερίδα Express. Ρήγμα στη συνένεση για φορολογικές αλλαγές. Τα καλημέρα κύριε Μιχελάκη, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Το ρηματία που λένε. Καλημέρα, καλημέρα και σας. Καλημέρα κύριε Μιχελάκη. Λοιπόν... Είδατε, πριν ακούσατε τη συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε έτσι μια κουβέντα ως συνέχεια. Νομίζω ότι εξαντλήσατε, πήρατε τις θέσεις. Εσείς δεσμεύεστε ότι θα τα κάνετε αυτά, κύριε Μιχελάκη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Γιατί λέει ο κύριος Ψυχοδίδης, κάτι άλλο ο κύριος Ψυχοδίδης, Πασόκ. Ναι. Άμα μπει υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος... Να θυμίσω εδώ πέρα... Χωρίδης, θα δούμε, ναι. Να θυμίσω εδώ πέρα το εξής, ότι πριν από τις εκλογές του 9, είχε γίνει ήδη μια προετοιμασία για να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας. Και ήδη είχαν δημιουργηθεί, αν θυμάμαι καλά, 4 χώροι φιλοξενίας. Και μάλιστα αυτές λειτουργούσαν και με τις προδιαγραφές της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Αυτό το πράγμα, αν θυμάστε, σταμάτησε το 9. Μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε πει τότε ότι μια δήλωση στο στυλ ότι εγώ στρατόπεδα συγκέντρωση δεν πρόκειται να δεχτώ κτλ. Πέρασαν 2 χρόνια και τώρα φτάσαμε σε αυτό το διάστημα να γίνει αυτή η δήλωση για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πρώτα απ' όλα τη στροφή και το λάθος της πολιτικής που βρισκόταν αυτά τα δύο πράγματα. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν χώροι
ουσιαστικά υποδοχής και φιλοξενίας μέχρι που αυτοί οι άνθρωποι και τους παράνομους λαθρομετανάστες, και αφού έχουν τις συνθήκες που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, να έχουν την τροφοφαρμακευτική περίθαλψη, τροφή κτλ., έτσι, να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να προωθηθούν ξανά από εκεί που. Θα το στηρίξετε λοιπόν αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, σας λέω, ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε γίνει και πριν. Το λέω για να δεσμευτείτε, για να ξέρει ο κόσμος ότι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και η κυρία Πιπηλή που σας είπε. Νομίζω ότι η κυρία Πιπηλή είναι ξεκάθαρο και ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο λέει. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Να λύσουμε, κύριε Μιχελάκη, αυτό το πρόβλημα το χθεσινό με τη δήλωση που κάνατε για τις προσλήψεις. Τελικά φαίνεται ότι, από ό,τι λέει το Πασόκ τουλάχιστον, σας γύρισε μπούμεραγκ. Κάνει προσλήψεις ο Βορύδης. Κοιτάξτε να δείτε. Ποιος έκανε τις προσλήψεις, παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ καταρχήν αναφερθήκαμε σε δύο θέματα τα οποία είχαν να κάνει και με τα ελληνικά ταχυδρομεία και με την Ελστάτ. Ναι. Καμία κουβέντα για την Ελστάτ που παίρνουν 1.000 άτομα. Θέλω δε να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα. Εδώ θα επικαλεστώ και την έκθεση του Ράιχενμπαχ. Εμείς τόσο καιρό λέμε ότι γίνονται προσλήψεις πέραν αυτών που προβλέπονται. Μάλιστα. Έχω εδώ την έκθεση. Δηλαδή, δεν έχετε στελέξει στην κυβέρνηση. Ακούστε. Λέω λοιπόν το εξής. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα έγινε και το 2011. Πέραν του 1 προς 10 το οποίο υπήρχε. Αναφέρομαι πάλι στην έκθεση του Ράιχενμπαχ. Αυτό προβλέπετε, εντάξει. Όχι, το οποίο έγιναν προσλήψεις πέραν αυτού. Πέραν αυτού, λέω. Ναι, με αποτέλεσμα να έχουμε, με αποτέλεσμα πολλά από τα μέτρα τα οποία παίρνουμε να είναι αποτέλεσμα αυτής της κακής πολιτικής. Όλο αυτό δε το διάστημα έχουμε προαγωγές, μεταθέσεις, σε ορισμούς σε θέσεις υπευθύνων σε πολλές υπηρεσίες, οι οποίες ουσιαστικά γίνονται προεκλογικά όσο μπορούμε τώρα να προλάβουμε πριν αυτή η κυβέρνηση. Ήταν λάθος η συνδήλωσή σας, κύριε Μιχελάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Στο θέμα. Δεν είχατε ενημερωθεί, γιατί ο κύριος Βορύδης κάτι τέτοιο καταλάβαμε. Ότι δεν είχε ενημερωθεί, λέει ακριβώς. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε. Καλό είναι να μην γίνονται προσλήψεις στο διάστημα πριν από τις εκλογές. Το λέτε και για τον κύριο Βορύδη αυτό. Μιλάω για το θέμα. Έχει υπογράψει αυτό το έργο. Πόσο καιρό είναι από τις εκλογές. Κοιτάξτε, είμαστε σχεδόν 1,5 μήνα, 40 μέρες πριν τις εκλογές. Ας πούμε, τις προάλλες είχατε πει κάτι για. Βλέπουμε εδώ μία μαζική. Ακούστε. Είχαν γίνει το Δεκέμβριο, ας πούμε. Ποιες διοικήσεις? Διοικήσεις νοσοκομείων, οι οποίες ακόμα δεν έχουν γίνει. Τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν γίνει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει τώρα. Καλό είναι λοιπόν, εσείς το θεωρείτε σωστό, ας πούμε, έχω εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, το οποίο το έχω δείξει, όλες τις αποφάσεις που είναι εδώ, δεν σας παρακαλώ, Υπουργείο Οικονομικών είναι συνολικά τοποθετήσεις προϊσταμένων, διάφορες προαγωγές. Μετακινήσεις υπαλλήλων. Παράνομες. Να ρωτήσω. Λέω το εξής. Ακούστε να δείτε. Γίνεται ένα διάστημα 800 άτομα. Έχω εδώ τις αποφάσεις. Με ονόματα. Να γίνονται. Αποδέχομαι απολύτως ό,τι λέτε. Μπορείτε να μου πείτε μισό. Σε κάθε περίπτωση αυτά να γίνονται όχι στο διάστημα λίγο. Είναι παράνομα. Καθαρά πράγματα. Δεν το λέτε. Η γυναίκα του πια σήμερα δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται. Και το δημόσιο με κάποιον τρόπο πρέπει να λειτουργεί. Μα είπαμε, συγγνώμη. Κύριε Μιχελάκη, θα δυσανατρέψετε αυτές τις αποφάσεις? Θα απολύσετε αυτούς οι οποίοι προσλήφθηκαν παρανόμως κατά τη γνώμη σας? Θα δούμε αυτά τα στοιχεία και θα τοποθετηθούμε. Α, μισό λεπτό. Λέω λοιπόν, άρα μιλάω, οι δηλώσεις που έχουν να κάνουν με προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει παρατυπά δεν είναι σίγουρες. Θα δούμε πρώτα τα στοιχεία μετά τις εκλογές και αναλόγως. Εμείς βλέπουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε και εκεί θα τοποθετηθούμε. Σας λέω όμως, εσείς το θεωρείτε λογικό όλους αυτούς τις μεταθέσεις, τις προαγωγές και όλες αυτές? Καθόλου. Μέσα του εσείς. Μπορείτε να το πείτε στον υπουργό σας που είναι ο κύριος Βορύδης. Μιλάω για το Υπουργείο Οικονομικών. Μιλάω για διοικήσεις σε άλλους οργανισμούς. Ναι, εγώ το λέω για όλους. Λέω λοιπόν, και εδώ λέει το Πασόκ ήταν επίμονο αίτημα του κυρίου Βορύδη προσλήψεις αυτές. Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση εδώ. Είπα, θέλω να σας θέλω και να μιλάει μάλιστα για ανοησία και τα λοιπά. Είναι σαφές και σας απάντησα. Βέβαια στην ανακοίνωση του Πασόκ δεν είδα πουθενά να αναφέρονται για την ελληνική στατιστική αρχή. Μιλάει για προφανή ανοησία και προκλητικό θράσος. Να ξεπεράσουμε τους χαρακτηρισμούς, γιατί τους χαρακτηρισμούς είμαστε όλοι εύκολοι. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι αν αυτός ο τόπος... Εγώ λέω πως κάνατε λάθος, κύριε Μιχελάκη, στην τοποθέτηση που κάνατε και δεν είχατε όντως ενημερωθεί. Λέω γιατί το εξής. Θα ήταν πολύ έντιμο να το πείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είπα ότι θέλω να δω και κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Εντάξει. Λέω όμως από εκεί και πέρα, για να αναφέρουμε στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν όλες τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί να κάνουν προσλήψεις και να αυξήσουν το σπάταλο κράτος, γιατί είναι ανίκανοι να το περιορίσουν. Και σας λέω όχι με τα στοιχεία τα δικά μας, σας λέω με την έκθεση του Ράιχενμπαχ, ο οποίος λέει ότι ο κανόνας 1 προς 10 παραβιάστηκε με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί το δημόσιο. Το 1 προς 10 έχει παραβιαστεί. Άρα λοιπόν θα το παρεξετάσετε το θέμα. Εσείς. Άρα, λοιπόν, και αν χρειαστεί μπορεί και να τους απολύσετε. Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει και τις νομικές αυτές του θέματος. Θα το δείτε λοιπόν μετά τις εκλογές. Τώρα πάμε στο θέμα των αυθαιρέτων που εσείς αποχωρήσατε από την επιτροπή που συζητάει το φορολογικό, ενώ απεσήρθη η διάταξη αυτή και σας κάλεσε το Πασόκ πίσω. Γιατί δεν πάτε? Ακούστε να σας πω, όλο αυτό το διάστημα που πήγαμε στην επιτροπή για να συζητήσουμε το Πασόκ δεν έφερε ποτέ. Ούτως ή άλλως αυτό το θέμα, να σας θυμίσω, ερχόταν από την επόμενη κυβέρνηση.
Αυτό έτσι ήταν. Κι αλλιώς, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν στο Πασόκ δεν είδαμε ούτε μία πρόταση να έχει καταθέσει για το συγκεκριμένο πράγμα. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν το Πασόκ ουσιαστικά φέρνανε τα τι θέλει η Τρόικα. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το φορολογικό. Αυτό το ζήτησε η Τρόικα. Ποιο? Τα τεκμήρια στους χώρους που τακτοποιήθηκαν τα ζήτησε η Τρόικα. Δεν το ξέρω αυτό αν το έχει ζητήσει η Τρόικα ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι το φορολογικό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να γίνει αναπτυξιακό εργαλείο. Γιατί το συζητάτε, κύριε Μιχελάκη? Μα σας λέω, υπάρχει καλύτερη ευκαιρία να αλλάξετε το φορολογικό και να πείτε, παιδιά, για 10 χρόνια αυτό το φορολογικό θα έχουμε. Δεν με ακούτε. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν με ακούτε. Λέω το εξής, ότι στο φορολογικό εμείς κατεβήκαμε με συγκεκριμένες προτάσεις. Εδώ είναι η πρότασή μας ολόκληρη για το φορολογικό. Συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες προτάσεις. Αυτό που δεν είδαμε είναι προτάσεις από το Πασόκ. Το Πασόκ μας έφερνε τις προτάσεις της Τρόικας. Λέω λοιπόν, φέρναμε. Μας φέρνανε. Κοιτάξτε να δείτε, το φορολογικό πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Σε αυτόν τον τόπο. Εσείς θα εντάξετε τα αυθαίρετα μέσα στο φορολογικό σας ή με ποιο τρόπο? Να το υλοποιήσουμε. Να δούμε και λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Να τα δούμε, αλλά δεν απαντάει όμως συγκεκριμένα. Θέλουμε να δούμε πρώτα το συγκεκριμένο. Γιατί αποχωρήσατε από το διάλογο? Σας λέω και γιατί δεν επιστρέφετε. Διότι το Πασόκ δεν κατεβάζει καμία πρόταση. Για αυτό δεν είναι στο διάλογο. Επειδή άλλοι δεν έχουν προτάσει. Πώς δεν κατεβάζει, κύριε Μιχελάκη? Αν με ρωτάτε. Συγγνώμη. Αν μπορώ να ολοκληρώνω στη φράση. Αν είπε ότι αποχωρούμε από το διάλογο. Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι αποχωρούμε. Εγώ πάντως δεν απάντησα. Επειδή η κυβέρνηση περιέλαβε στο πολυνομοσχέδιο μια διάταξη η οποία ήταν άσχετη. Ακριβώς. Δεν είπε ότι αποχωρώ από το διάλογο γιατί το Πασόκ δεν φέρνει καμία πρόταση και πηγαίνω εκεί πέρα και λέω μόνος μου τα δικά μου και αυτοί μου φέρουν την Τρόικα. Καταρχήν, γιατί αυτό θα μπορούσε, δεν χρειαζόταν να φύγει προχθές. Σε συνεννόηση, όταν λες ότι κάνεις διάλογο με κάποιον, όλες τις προτάσεις τις συζητάς. Δεν βλέπεις ξαφνικά στη Βουλή τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Όταν κάνεις ένα διάλογο και σέβεσαι τον συνομιλητή σου, φέρνεις όλες τις προτάσεις στο τραπέζι. Δεν βλέπεις ξαφνικά στη Βουλή τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Έγινε αυτό. Να πάμε στο συγκεκριμένο. Έγινε αυτό. Το πήρε πίσω. Λέω λοιπόν το εξής. Και αυτό ρωτάμε. Να ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε. Ναι, ολοκληρώσω. Πείτε όμως και τη θέση σας γι' αυτό. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει κάποτε να σταματήσεις αυτόν τον τόπο. Αν θέλεις να έχεις μια σωστή, ένα σωστό φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο να δουλέψει ως εργαλείο για την ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορούν να έρθουν επενδύσεις αν δεν υπάρχει ένα σωστό φορολογικό πλαίσιο στη χώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν επενδύσεις αν δεν ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχει ψηφιστεί νόμος εδώ και δύο χρόνια. Μην πάτε σε επιχειρήσεις, κύριε Μιχελάκη, να λύσουμε το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί για το θέμα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Γιατί είναι χιλιάδες κόσμος που έχει κάνει, κύριε Μιχελάκη, με συγχωρείτε. Έχει τακτοποιήσει τα αυθαίρετά του και περιμένει τη θέση σας. Αν δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια σκέψη, ούτε ο κόσμος θα καταλάβει, ούτε εσείς θα μας καταλάβετε αν δεν απαντάτε συγκεκριμένα. Συγγνώμη, αν δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια σκέψη, ούτε ο κόσμος θα ενημερωθεί, ούτε εσείς θα πάρετε τις απαντήσεις που θέλετε. Λέω λοιπόν παράδειγμα, μου ρωτάτε γιατί δεν πηγαίνουμε τελικά. Εμείς κατεβήκαμε στο διάλογο. Προτάσεις δεν είδαμε. Αντίθετα, είδαμε, αντί να έρχονται οι προτάσεις στο τραπέζι και να τις συζητάμε, να έρχονται με τη μορφή τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια. Με αυτό το πράγμα λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει σοβαρός διάλογος. Καλά κάνετε. Η πρόθεση λοιπόν του Πασόκ δεν ήταν να φτιάξουμε ένα νομοσχέδιο. Προσχηματικά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Πού είναι οι προτάσεις τους και όσες φέρνανε, τις εμφανίζανε ξαφνικά στην Βουλή. Άρα λοιπόν με αυτούς τους όρους διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Εσείς τι πρόταση ούτως έχετε λοιπόν στο συγκεκριμένο? Ούτως ή άλλως αυτό το νομοσχέδιο θα πάει από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα μας λέτε την πρότασή σας για το συγκεκριμένο, κύριε Μιχελάκη? Για τα αυθαίρετα. Για τα αυθαίρετα τι θα κάνετε? Θα μπουν στα τεκμήρια? Τι θα κάνετε ιδιοκτήτες ακινήτων δύο ταχυτήτων? Δεν το γνωρίζω. Μα είναι σημαντικό. Μα δεν το γνωρίζω, σας λέω. Αφού αποχωρήσατε, πρέπει να έχετε θέση. Μα συγγνώμη, μου ρωτάτε μια συγκεκριμένη πράγμα. Αν ήταν εδώ ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος έχει μελετήσει το θέμα, θα μπορούσε να απαντήσει. Δεν το γνωρίζω. Εσείς εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας δεν το ξέρετε? Δεν το γνωρίζω αυτό το συγκεκριμένο. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Βρούτση, όμως το οποίο μα το ξέρει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό. Αλλά επειδή αφορά σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Νομίζετε ότι είμαστε παντογνώστες και τα ξέρουμε όλα? Όχι. Αλλά στη Γενική Αρχή μπορεί να τοποθετηθείτε. Ναι, δηλαδή, κατά πόσο. Όχι. Επιμένετε σε ένα πράγμα, σας λέω, κύριε, ότι είναι κάτι το οποίο δεν φύγατε το γνωρίζω. Φύγατε με αφορμή αυτό, Δημήτρη, με επιτρέψετε μισό λεπτό. Φύγαμε για το θέμα των υπεύθυνων. Για μια άσχετη τροπολογία που ήρθε πάνω στο τραπέζι. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να φορολογούνται δίκαια και ισότιμα. Για την ίδια φορολογητέα ύλη να πληρώνει τον ίδιο φόρο. Βασική αρχή. Άρα φαντάζομαι συμφωνείτε, ένας που έχει ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, νόμιμο, ότι πρέπει να πληρώνει τα ίδια με τον άλλο που έχει και αυτό ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, νόμιμο πια. Απλό. Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Συμφωνώ. Αυτονόητο πράγμα. Για να δικαιολογήσω την παρουσία μου, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το οποίο τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η ρύθμιση που ήρθε και παρελθήκε, αποσύρθηκε, δεν αφορούσε τους ημιπαίθριους. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, είναι τα αυθαίρετα. Αφορούσε. Τακτοποιημένα αυθαίρετα. Διότι
έπαιξε ως ημιυπαίθρη. Εντάξει. Έπαιζε παρανόηση, η δημοσιογραφική ήταν okay. αυτή. Λοιπόν, θα τα βρούμε μετά. Ποιος έχει κάνει και πού τα λάθη. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν αφορούσε τους ημιυπαίθριους. Σε ό,τι αφορά τους ημιυπαίθριους, τα τεκμήρια για τους ημιυπαίθριους, mm-hmm. ήδη από το Μάιο του 2011, υπάρχει εδώ και σχετική εγκύκλιος, από το Μάιο του 2011, ήταν σαφές και καταστεί σαφές ότι οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι προστίθενται στην υπόλοιπη επιφάνεια του σπιτιού. Προφανώς. Και υπολογίζεται τεκμήριο κανονικά. Τελειώσαμε του ημιυπαίθριου. Ημιυπαίθριοι ήταν μικρό το κακό, Βασίλη. Τελειώσαμε... Γι' αυτό δεν έγινε πρόβλημα στου ημιυπαίθριου. Ήταν 5-10 τετραγωνικά. Τελειώσαμε με του ημιυπαίθριου. Πάμε είναι. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πράγμα. Λοιπόν, τελείωσαμε με του ημιυπαίθριου. Έρχεται η ρύθμιση. Η ρύθμιση που ήρθε προχθές αφορούσε στα αυθαίρετα. Ακριβώς. Εκεί που ήταν μεγάλε επιφάνειε. Αφορούσε δηλαδή πατάρια, σοφίτε και υπόγεια. Έτσι. Σε αυτού. Προβλεπόταν επί της ουσίας να ισχύσει ό,τι συνέβαινε για τους αντίστοιχους χώρους, mm-hmm. τους νόμιμους. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Από τη στιγμή που νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν. Υπάρχει. Τώρα αποσύρθηκε αυτή. Πάει αυτό. Τελείωσε. Υπάρχει τεκμήριο για αυτούς. Υπάρχει. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον νόμο για τα αυθαίρετα, το 4014, λέει ότι. Ισχύει όπως και για τους άλλους φόρους και για το τεκμήριο προσδιορισμού τεκμηρίου διαβίωσης, ισχύει μειωτικό συντελεστής 50%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη η διάταξη στο νόμο. Είναι πράξη από μόνο του. Όχι, όχι. Είναι, ισχύει, υπάρχει τεκμήριο με τη μόνη διαφορά που είναι μικρότερο από ότι είναι. Το τεκμήριο για αυτόν τον νόμιμο. Βεβαίως, βεβαίως. Ενώ τώρα λοιπόν, η ρύθμιση αυτό θα άλλαζε. Άρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε. Γιατί και έτσι και είναι και ένας, περιγράφει, έτσι και είναι και επιτομή του τρόπου με τον οποίο είναι το δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά έχουμε τον τύπο ο οποίος κάνει μια αγγέλα, εμφανίζει, κάνουν αυτοκριτική μας καταρχάς, έτσι. Λοιπόν, εμφανίζει μια διάταξη να αφορά τους ημιυπαίθριους. Όλοι μας το κάναμε αυτό. Ναι, αυτό λέω, ναι. Λοιπόν, ενώ αφορούσε στα αυθαίρετα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σύγχυση, ο κόσμος να λέει τι συμβαίνει, ποιος θυμόταν τώρα, τι συνέβαινε, τι είχε αποφασιστεί το Μάιο τους ημιυπαίθριους, τα αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία φέρνει ξαφνικά μια διάταξη φορολογική, την πετάει σε ένα τεράστιο πολυνομοσχέδιο 400 σελίδων και άλλες 400 συζητήσει, 800. Λοιπόν, χωρίς να εξηγεί και για ποιο λόγο το κάνει και περί τίνος πρόκειται. Αποσπασματικά. Και το μαζεύει. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία βρίσκει την ευκαιρία, γιατί εκλογές έρχονται, το καταλαβαίνω. Ποιος έχει διάθεση τώρα, αυτή την περίοδο δεν προσφέρεται για. Για πρέπει φόρους, να αναδεικνύεις τις διαφορές. Τις διαφορές και όχι. Λοιπόν, βρίσκει ένα ωραίο πρόσχημα και την κοπανάει. Λοιπόν, αυτό που έχει απομείνει, αυτό που έχει απομείνει τώρα πάντως, είναι, συγγνώμη, είναι η απόλυτη σύγχυση. Ένα λεπτό, τον κοπανάει και τα λοιπά. Αν υποθέσουμε ότι ο λαός ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αυτό θα το έχουμε εμείς να το διαχειριστούμε. Άρα λοιπόν, κανείς δεν την κοπανάει. Εγώ θα έλεγα λοιπόν. Άρα εγώ το πρόβλημα μπροστά σας. Άρα λοιπόν, επειδή είναι μπροστά το θέμα, σας λέω υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και αντίθεση για συγκεκριμένα θέματα. Άρα κανείς δεν την κοπανάει. Συγκεκριμένο. Αντί να καθίσετε να δείτε τι λέει, λέει αυτό. Κακό το έφερε, κακό το έφερε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν το είχε φέρει η κυβέρνηση για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους ισονομίας. Θα έπρεπε να, να το έχετε φέρει εσείς και να καταγγείλετε την κυβέρνηση, διότι είχε φέρει μια διάταξη με την οποία φορολογούσε τους παράνομους λιγότερο ελαφρύτερα από ότι τους νόμιμους. Μα αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Σας λέμε. Λέει, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σας λέω ότι αυτό το πράγμα θα το δούμε εμείς μετά. Αυτό λοιπόν και το πανάει. Μιλάμε για 40 μέρες μετά, όπου εάν λέμε ο λαός ψηφίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το έχει έτοιμο. Πρέπει συγγνώμη. Να ξέρει. Σας λέω. Θα πάμε στην κάλπη. Θα σας ρωτήσω λοιπόν εσάς. Εγώ σκέφτομαι να σας ψηφίσω. Λοιπόν, για να δω θα τι λένε ρε παιδιά. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Λέω λόγος. Λοιπόν, τι λένε ρε παιδιά αυτό το κόμμα, τι λέει αυτό το κόμμα για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να ξέρω για να θέλω να σας ψηφίσω. Δεν θα σας ψηφίσω γιατί είστε καλά παιδιά. Να σας πω. Ή κακά αυτά παιδιά, θα τα πούμε άλλοι. Και σε λεπτομέρειες αναλυτικά. Θα βγει το πρόγραμμα και θα είναι αναλυτικό σε λεπτομέρειες για να ξέρει ο κόσμος τι κρατήσει το. Έχουμε μία παύση να πάμε σε διάλειμμα, Βασίλη μου. Για να έρθουμε να έχουμε άνεση. Χρόνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στη συζήτηση που έχουμε με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιχαλάκη. Για να δούμε λιγάκι λοιπόν
κύριε Μιχαλάκη. Πολλοί κόσμοι ξέρετε τι λέει. Η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει, στηρίζει, πείτε το πώς θέλετε, σε μια κυβέρνηση μαζί με το Πασόκ. Ήταν ειδικού σκοπού είναι η αλήθεια, αλλά η επίσης αλήθεια είναι ότι είναι και προγραμματικού χαρακτήρα. Γιατί αυτό το πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε, ενώ των μέτρων και των κατευθύνσεων, είναι ένα πρόγραμμα για την οικονομία και την πορεία της χώρας. Σε πολλά επίπεδα, θα έλεγα κιόλας. Γιατί αυτό δεν σημαίνει τα δύο μεγάλα κόμματα στην πραγματικότητα δεν έχουν κοινές συνισταμένες για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη δεκαετία, εγώ θα σας πω, στην ελληνική πολιτική ζωή, και επομένως από τώρα δεν μπορούν να ανακοινώσουν ότι ξέρετε, παιδιά, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, εμείς μαζί θα προχωρήσουμε. Έχουμε το πρόγραμμα, το έχουμε ψηφίσει μαζί. Καταρχήν, το θέμα της αυτοδυναμίας δεν είναι κομματική υπερβολή ούτε κομματική μυσαλλοδοξία. Το θέμα της αυτοδυναμίας ουσιαστικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που ζει η χώρα είναι απαραίτητη παρά ποτέ. Δεν μπορείς την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου ο χρόνος πια δεν υπάρχει, δεν έχουμε καθόλου χρόνο μπροστά μας, θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση, αυτή που θα εγκρίνει ο ελληνικός λαός, να πιάσει δουλειά από την επόμενη των εκλογών. Εάν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας οποιασδήποτε συγκυβέρνησης, όπου θα πρέπει για να πάρθει μια απόφαση να μπαίνει πάνω σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάζεται και τα κριτήρια για την απόφαση να μην είναι πραγματικά το τι θέλει η χώρα, αλλά το τι ικανοποιεί τους όποιους εταίρους, τότε η χώρα έχει πάει. Ναι, αλλά αυτό ήταν η επιχειρηματολογία για την αυτοδυναμία των κυβερνήσεων των προηγούμενων ετών. Και είδαμε ότι η κατάληξη ενός συστήματος που στηρίχθηκε στις μεγάλες αυτοδυναμίες των δύο μεγάλων κομμάτων ήταν η κατάληξη ενός ανεξέλεκτου συστήματος που έκανε ό,τι ήθελε με τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Στους διάφορους τομείς του δημοσίου εννοώ βίου. Μην το βλέπετε έτσι. Εδώ σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε τι έχει η χώρα να αντιμετωπίσει μπροστά και ποιο είναι το διακύβευμα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής πετύχει με το PSI και την Δανειακή Σύμβαση την καινούργια είναι έχουμε κερδίσει χρόνο. Έχει κουρευτεί το χρέος, έχουμε ένα επιτόκιο πολύ μικρότερο και έχουμε κερδίσει χρόνο. Αυτόν τον χρόνο, αν δεν τον εκμεταλλευτούμε σωστά, εάν δεν υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί το πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει τον ελληνικό λαό και ο λαός το έχει εγκρίνει να το εφαρμόσει άμεσα, τότε δεν μπορούμε. Σας λέω, φανταστείτε έναν υπουργό, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πιστεύω ότι ο λαός. Ακούστε να σας πω. Εγώ πιστεύω προσωπικά. Το έχει πει και ο κύριος Σαμαράς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο λαός την ώρα που θα πάει στην κάλπη θα το μετρήσει. Διότι ο κόσμος την επόμενη μέρα θέλει πολιτική σταθερότητα. Θέλει μια κυβέρνηση η οποία να αποφασίζει και να πράττει. Και να κρυθεί. Ωραία. Δεδομένου του ότι δεν υπάρχει χρόνος, θα περιμένουμε κατά την προεκλογική περίοδο από εσάς, μιας και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, εάν είστε η αυριανή κυβέρνηση, θα πρέπει να παρουσιάσετε 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές δαπανών όπως για το να ψηφιστούν τον Ιούνιο. Θα περιμένουμε να έχετε μια αναλυτική κατάσταση και να πείτε από αυτές τις δαπάνες τόσο, από την άλλη δαπάνη τόσο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα πρέπει να δεις κωδικό-κωδικό. Δηλαδή, κωδικό-κωδικό να δεις που μπορείς να κόψεις. Διότι όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώς δεν περιορίστηκε το σπάταλο κράτος. Και το κομμάτι, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, αυτά τα μέτρα των 11,5 δις, ουσιαστικά είναι αφορά αποκλειστικά περιορισμό των δαπανών στο δημόσιο τομέα. Ναι, δαπάνες στο δημόσιο, όμως είναι στο δημόσιο. Εκτός από τις λειτουργικές είναι και τα μισθή, οι συντάξεις, τα ασφαλιστικά ταμεία. 2012. Οι δαπάνες, οι λειτουργικές, όλες μαζί, είναι 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 18 δισεκατομμύρια είναι οι μισθοί, 31 δισεκατομμύρια είναι οι συντάξεις. Τα υπόλοιπα είναι εάν τόκοι, δείτε, εάν δείτε, γιατί πληρώστε, ξεχνάμε κάποια είναι βασικά πρόγραμμα πράγματα. Δημοσίων επενδύσεων. Ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Όταν είχαμε καταθέσει το ΖΑΠΙΟ 2, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες περικοπές που μπορούσαν να γίνουν. Αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στα 18 και κάτι δις για ένα διάστημα, νομίζω 4 ετών, αν θυμάμαι καλά. Σας λέω λοιπόν ότι είχαμε καταθέσει κοστολογημένη πρόταση, πολύ συγκεκριμένη από το ΖΑΠΙΟ 2. Αυτό βέβαια θα έχει, πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα καινούργια δεδομένα τα πια τα οποία υπάρχουν. Και εκεί πάλι να είναι, συγκεκριμένα και εκεί πρέπει να είναι χειρότερα τα καινούργια δεδομένα. Τότε... Κοιτάξτε, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Διότι δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Και γι' αυτό λέμε ότι αυτό, να δούμε την μεγάλη εικόνα. Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μπροστά της μία συγκεκριμένη δύσκολη διαδρομή. Θα πρέπει το χρόνο που έχει κερδίσει να τον αξιοποιήσει για να μπορέσει σιγά σιγά να μπαίνει στην ανάπτυξη.
Τα μέτρα δε που αναφερθήκατε στο θέμα του καινούριου, της καινούριας συμφωνίας που έχει γίνει, δεν προβλέπονται μόνο περικοπές. Προβλέπονται καταρχήν θέματα διαρθρωτικών αλλαγών και θεσμικών αλλαγών. Παραδείγματος χάρη, μια κουβεντιάζαμε το φορολογικό προηγουμένως. Το φορολογικό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να έρθει μια επένδυση στην χώρα, το φορολογικό πλαίσιο είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Πόσα, ξέρετε, πόσα φορολογικά νομοσχέδια είχαμε τα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 14. Αλήθεια. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν είναι ενός αξιόπιστο το κράτος. Μέχρι τώρα δεν ήταν ένας αξιόπιστος συνομιλητής για τους επενδυτές. Η λογική που είπαμε προηγουμένως ότι φέρε μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και πέτατε στο τραπέζι ξαφνικά, χάος δημιουργεί, καλό περιβάλλον για επενδύσεις δεν δημιουργεί. Πρέπει να σταματήσει πια αυτή η ιστορία να έρχονται άσχετες τροπολογίες σε ένα θέμα τόσο σοβαρό όπως είναι το φορολογικό. Σύμφωνη. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η οποία έχει ποινικοποιηθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και από τη γραφειοκρατία και από την αριστερά και από όλους όσους την πολεμούν, τι κάνουμε ουσιαστικά? Πριονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε. Σύμφωνο. Έχει λοιπόν τα διαρθρωτικά του, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει και αυτό το μεγάλο ψαλίδι, τις μεγάλες περικοπές στις δαπάνες. Το έχει. Κάτι που δεν πρέπει να περιοριστεί το δημόσιο. Αμφισβητεί κανείς. Όχι, όχι, λέω λοιπόν ότι πρέπει να περιοριστεί. Τι σημαίνει όμως μία σωτάνωση, κύριε Μιχελάκη? Να απολύσει, τι σημαίνει? Καταρχήν υπάρχουν θέματα αλλαγών διαρθρωτικών. Θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία ένα ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο ήταν έτοιμο, για περιορισμό του δημόσιου τομέα. Το οποίο το ΠΑΣΟΚ το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων. Σας θυμίζω δε ότι όσο καιρό τους προτείναμε και τους λέγαμε να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές, το γνωστό που έλεγε ο Σαμαράς στη Βουλή, ξεκολλήστε, πάρτε μέτρα. Θυμόσαστε, πέστε μου μία αποκρατικοποίηση που έγινε. Εμείς πιέζαμε την κυβέρνηση για αποκρατικοποίησεις. Πέστε μου μία που έγινε. Μία πήγαν και κάνανε, το 10% του ΟΤΕ, το οποίο μάλιστα το πουλήσανε και σε χρόνο πολύ αργότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένο το κράτος. Γιατί το πρόβλημα είναι, το κακό είναι ότι με αυτή του τύπου της αποκρατικοποίησης, όπως αναφέρεται για παράδειγμα του ΟΤΕ, δεν περιορίζεται το έλλειμμα, περιορίζεται το χρέος. Αλλά ως παράδειγμα το ανέφερα, κακό παράδειγμα. Άρα, λοιπόν, ότι ήταν μόνο αυτό το πράγμα. Σύμφωνο. Άρα λοιπόν, είστε υπέρ του να πουληθούν, να πουληθούν δημόσιοι φορείς προκειμένου να μην συνεχίσουν να επιβαρύνουν με τα ελλείμματά τους το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης? Μα έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα για αποκρατικοποίηση. Πρέπει να γίνουν αποκρατικοποίησεις και πρέπει το δημόσιο να κόψει. Αυτό να είναι κόψει, επί της αρχής. Να κόψει. Το συγκεκριμένο είναι πουλάω ή εκχωρώ σε ιδιώτες. Δεν έχουμε μιλήσει για στρατηγικό επενδυτή, ας πούμε, στη ΔΕΗ. Δεν το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε πει για το μίσο του δημοσίου, οι οποίοι θα πρέπει να. Παράδειγμα, σας θυμίζω, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που αποκρατικοποίησε το θέμα της Ολυμπιακής Διαπραγμάτευσης. Κύριε Μιχαλάκη, πέρα από τον αποκρατικοποίησεων, έχετε εκφράσει όντως την άποψή σας γι' αυτό και της ιστορίας των διαρθρωτικών αλλαγών. Έχετε μπροστά σας ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά και έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας στον χώρο του δημοσίου. Πριν κάνατε και ορισμένες καταγγελίες, με τις θέσεις εργασίας στον χώρο του δημοσίου και τη διάρθρωση του δημοσίου επομένως, και ταυτόχρονα με τις απολαβές των εργαζόμενων στο δημόσιο και τις συντάξεις επίσης. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διαβεβαιώσει προεκλογικά τους πολίτες ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει τον Ιούνιο σε περαιτέρω μείωση του εισοδήματος των πολιτών, είτε μέσα από τις περικοπές των μισθών, είτε των συντάξεων, είτε των επιδομάτων, είτε των προνοιακών κτλ. Και θα προχωρήσει σε άλλου τύπου πολιτική. Ακούστε να σας πω. Εάν αυτό το πρόγραμμα πάει καλά και πετύχει, δεν έχεις ανάγκη να κόψεις τίποτε άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Σας λέω ότι το κομμάτι αυτό που αφορά τα μέτρα, τα 11,5 δις, τα οποία έχουμε το έχουμε τον Ιούνιο μπροστά μας, ουσιαστικά είναι μέτρα περιορισμού της πατάλης και μόνο των δαπανών. Μόνο στο επίπεδο των λειτουργικών δαπανών. Μόνο στο θέμα του δημοσίου. Λέω, αφορά μόνο στο επίπεδο των λειτουργικών δαπανών τον περιορισμό ή και στο επίπεδο των θέσεων εργασίας και εντελώς να τις μειώσεις τις λειτουργικές δαπάνες, να τις μηδενίσεις και πάλι δεν φτάνουν. Κοιτάξτε να δείτε. Μέσα από τις διαρθρωτικές αλλαγές, σας είπα, θα μπορέσουμε να πετύχουμε και άλλες εξοικονομήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που σας είπα. Είναι σαφή. Σας λέω λοιπόν από εκεί πέρα, εάν πετύχει αυτό το πρόγραμμα, πράγματι μπορεί σιγά σιγά. Κύριε Μιχελάκη, επειδή πρέπει να κλείνουμε και να κάνουμε μια γέφυρα με το επόμενο θέμα. Με το θέμα του νομοσχεδίου για τα ταξί.
Εσείς θα συμφωνήσετε στις όποιες αλλαγές. Ακούσαμε το Πασόκ χθες να προτείνει αλλαγές σε αυτό του κύριου Βορύδη. Τελικά δεν συμφωνούν, από ό,τι φαίνεται. Και πάνε σε άνοιγμα κανονικό του επαγγέλματος, γιατί το νομοσχέδιο Βορύδη δεν ανοίγει το επάγγελμα. Τώρα μην κοροδευόμαστε. Καταρχήν, να σας ρωτήσω κάτι. Το θέμα των ταξί. Έχετε δει σε καμία χώρα να μην έχει μπει πληθυσμιακά κριτήρια? Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε την Αθήνα, τα ταξί που είναι ήδη πολλά. Σε σχέση δηλαδή με την αναλογία που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το θέμα. Τα ταξί στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα. Φανταστείτε λοιπόν την Αθήνα να γεμίσει ξαφνικά με έναν απεριόριστο αριθμό ταξί. Σε ποια χώρα δεν έχουν μπει πληθυσμιακά κριτήρια? Καταρχήν να σας πω και κάτι άλλο. Το θέμα των ταξί δεν δημιουργεί συνθήκες άλλες στην αγορά. Δηλαδή, εάν θα πάρουμε ένα ταξί να φύγουμε από εδώ από το Φάληρο να πάμε στο Σύνταγμα, όποιο ταξί και να πάρεις, δεν αλλάζει το κόστος. Δεν είναι σαν τις μεταφορές, για παράδειγμα, εάν μεταφέρουν προϊόντα από το Φάληρο στο Σύνταγμα, αυτό δημιουργεί συνθήκες στην αγορά, δηλαδή το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. Άρα εσείς θα επιμείνετε σε αυτό το νομοσχέδιο, λέτε, και δεν θα ψηφίσετε νομοσχέδιο τυχόν αλλαγμένο από το Πασόκ τώρα σε αυτή τη φάση. Κάτι. Σας θυμίζω ότι η Τρόικα, είχε δεχθεί το νομοσχέδιο του κυρίου Ρέπα. 1,5 χρόνο το συζητάμε. Ρωτήστε τον οπέμονε. Έρχεται να σας τα πει. Εγώ λέω το εξής. Το Πασόκ και η Τρόικα είχαν δεχθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο κάλυπτε σε πάρα πολλά σημεία και τις δικές μας θέσεις. Μάλιστα. Εάν ο κύριος Ραγκούσης δεν είχε την κόντρα με τον κύριο Ρέπα, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το πράγμα να έχει περάσει και να μην δημιουργηθεί χάος στην Αθήνα στην κυριότερη στιγμή, στην πιο κρίσιμη για στιγμή για τον τουρισμό. Όλο το καλοκαίρι που είναι η κρίσιμη στιγμή. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε ότι αν αυτό είχε περάσει, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να κουβεντιάσουμε. Προφανώς. Άρα περάσει, λοιπόν, πάνω στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, κάνουμε την κουβέντα και οι προτάσεις μας είναι. Άρα δεν θα το ψηφίσετε αυτό το συγκεκριμένο που υπάρχει τώρα? Θέλω να δούμε τις λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του πράγματος και να τοποθετηθούμε. Εντάξει, κύριε Μιχαλάκη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Σε λίγο θα μας απαντήσει και ο κύριος Ραγκούσης για αυτό το θέμα που τον έχουμε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας. Πάμε πρώτα στον Χρήστο τον Κούτρα, τον συνάδελφό μας. Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν. Αυτή την ημερομηνία των εκλογών θα μας την πούνε ή σκοπεύουν να το κρατήσουν μυστικό μέχρι την ημέρα που θα ψηφίσουμε? Νομίζω ότι εντός της εβδομάδας θα τη μάθουμε την ημερομηνία των εκλογών. Δεν θα ανακοινωθεί επίσημα, αλλά θα την μάθουμε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι η πιθανότερη ημέρα των ημερομηνία των εκλογών είναι η 6η Μαΐου. Μάλιστα. Αλλά όταν ρωτάς αν έχει τελειώσει το θέμα της 29ης Απριλίου, απαντούν ότι είμαστε οριακά ακόμη. Και το στο είμαστε 29, ναι. Ακόμη, αφορά το νομοθετικό έργο. Πάντως, στην παρούσα φάση, η πιθανότερη ημερομηνία είναι η 6η Μαΐου, έτσι καλώς δύο είναι οι ημερομηνίες που έπαιζαν, η 29η και η 6η, εντός της εβδομάδας όπως... λένε κυβερνητικές. Θα υποθεί πλέον, λες έτσι. Θα υποθεί τέλος πάντων σε δημοσιογραφικό επίπεδο και εμείς δεν θα το κρατήσουμε και μυστικό. Ναι, καλά, προφανώς. Κιόλας δεν μπορεί να κρατήσει και μυστικό κι εσύ. Ο Χρήστος δεν μπορεί. Συγκεκριμένο αυτό. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Ραγκούση. Γεια σας, κύριε Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Και θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να έχουμε και την άνεση του χρόνου να συζητήσουμε όχι μόνο το θέμα των τάξη. Όχι, βέβαια, θα ξεκινήσουμε απλώς με αυτό. Μετά όλο το πολιτικό του Πασόκ. Όλο το κομμάτι. Στο Υπουργείο Άμυνας επίσης, που κυκλοφορούν διάφορες φήμες για το αν θα αυξήσετε τη θητεία. Έχετε από θέματα, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συζήτησή μας με τον κύριο Ραγκούση. Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. Τώρα εδώ είμαστε και θα ανοίξουμε σε λίγο τη συζήτησή μας με τον κύριο Ραγκούση, εφόλης της ύλης. Ήδη έχουν υπάρξει πολλά ερωτήματα και από φίλους εδώ. Ταξιτζίδες, κύριε Ραγκούση. Εντάξει, λογικό είναι. Μόλις σας είδαν, είστε κόκκινο πανί, κύριε Ραγκούση. Αλλά πριν πάμε σε αυτή την κουβέντα, να δούμε εν συντομία τις ειδήσεις με τη Σίλβια την Κλιμάκη. Πού είναι η Σίλβια? Την καλημερίσουμε. Έλα, Σίλβια, πάμε. Καλή σας ημέρα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την κατασκευή τριών κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών σε κάθε μία από τις υπηρετικές περιφέρειες προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως είπε, από τα νέα κέντρα θα δημιουργηθούν 1.000 νέες θέσεις εργασίας σε κάθε περιφέρεια.
Θα δώσουμε εθνική διάσταση στο πρόβλημα της μετανάστευσης, αφού συμφωνούμε. Δήλωσε πριν από λίγο η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που την είπε Πιπηλή και συμπλήρωσε πως υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα να βρεθεί εκτός Σέγγεν. Είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε κάθε βοήθεια σε όποιον μετανάστη μπαίνει στη χώρα. Η Ευρώπη νομίζει ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Σε απόσυρση νομοσχεδίου που είχε ήδη εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρόνια. Πρόκειται για το νομοσχέδιο της δημιουργίας του οργανισμού Δήμητρα, που θα προέκυπτε από καταργήσεις και συγχωνεύσεις αγροτικών οργανισμών. Πόλεμο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι προσλήψεις στα ΕΛΤΑ για προεκλογικές αεροσφαιτολογικές προσλήψεις, έκανε λόγο Νέα Δημοκρατία κατηγορώντας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Το σχέδιο προσλήψεων όμως υπέγραψε και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης. Θα επανεξετάσουμε μετά τις εκλογές τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή Πρώτη Γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης. Και συμπλήρωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει διάλογο με προσχηματικούς όρους, αναφερόμενο στην αποχώρηση του κόμματός του από το διάλογο για το φορολογικό. Επινή φυλάξης τουλάχιστον 3 μηνών θα τιμωρούνται όσοι παρεμποδίζουν τη λειτουργία των σταθμών διοδίων. Στις 150.000 υπολογίζονται οι επιχειρήσεις που καθυστερούν περισσότερο από 3 μήνες να καταβάλουν μισθούς στους εργαζομένους. Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις εξοφλεί κανονικά το προσωπικό της, σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Στο αυτόφορο θα οδηγούνται οι εργαζόμενοι σε αυθαίρετες κατασκευές, σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Κλειστοί θα μείνουν από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι οι Δήμοι της Αττικής. Σε Νέο Ηράκλειο και Ναύπλιο συνεχίζεται το Σάββατο 31 Μαρτίου ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων του Sky και της Vodafone. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας κατέκτησε ο Γιάννης Μητάκης. Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ τη Μακάμπη στο 3ο αγώνα της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα. Καλησπέρα, Σίλβια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω μια συγγνώμη από τον κύριο καθηγητή που λέει: χάλασε και το τηλεοπτικό κόσμο. Ξύπνησα ακούγοντα τον Λυριτζή και τον υπόλοιπο. Φασαρία. Φωνάζουν, φασαρία. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα, είναι προεκλογική περίοδο. Πρέπει να καταλάβετε ότι μπαίνουμε σε άλλο κλίμα. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε και τον καιρό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, τοπικές συννεφιές θα έχουν οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας. Σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Από το απόγευμα, βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βόρειο-βορειοανατολική στο Αιγαίο 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7, πιθανόν για λίγο και 8 μποφόρ η έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα ως 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 17 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 19 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα παροδικά αυξημένη συννεφιά τώρα το πρωί στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η πιθανότητα βροχής εκεί στα βόρεια του νομού είναι μικρή. Η βόρεια άνεμη 4 με 5 στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης συννεφιά με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές θα εκλωθούν το πρωί στα βόρεια ανατολικά και το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, όπως είναι φυσιολογικό, θα ανοίξουμε τη συζήτηση με τον κύριο Ραγκούση με το θέμα του ταξί. Όπως υποσχεθήκαμε. Όπως υποσχεθήκαμε και όπως είναι πολύ φυσιολογικό. Λόγω επικαιρότητα. Αλλά να με συγχωρήσετε. Μας έκανε και γέφυρα ο κύριος Μιχελάκης. Θα πάω απέναντι και θα σας πω τι θέλετε τώρα. Και ανοίγεται μια ιστορία για έναν κλάδο ο οποίος και δουλειά δεν έχει. Σας λέει η επιχειρηματολογία απέναντι. Τώρα όντως έτσι είναι. Δεν έχει. Δεύτερον, είναι ήδη πάρα πολλά. Έλεγε ο κύριος Μιχελάκης νωρίτερα, είναι πάρα πολλά περισσότερα από όσα αντέχει, ας πούμε, η πόλη και μιλάει για την Αθήνα. Χρειάζονται κριτήρια πληθυσμιακά. Και ότι πρέπει να μπουν και ορισμένα κριτήρια πληθυσμιακά. Γιατί ανοίγεται ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει σε κανέναν τίποτα στην πραγματικότητα. Εντάξει, απλώς επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το ανοίγω. Ναι, εγώ, ή γιατί επιμένετε θέμα σε μια πολιτική που δεν προσφέρει και σε κανέναν τίποτα. Πω, γιατί, ούτε δουλειά προσφέρει γιατί δεν υπάρχει. Γιατί πέραν των ταξί αυτών καθεαυτών ως επάγγελμα, νομίζω ότι υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο και κάτι πολύ σοβαρότερο. Είναι αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπως έκανε δεκαετίες τώρα, θα συνεχίζει να πορεύεται με τη λογική των εξαιρέσεων,
Δηλαδή θα λέει, θα εφαρμόσω μια γενική πολιτική, άνοιγμα των επαγγελμάτων. Ναι. Αλλά θα κάνω εξαίρεση στα φιλαράκια μου τους ταξιτζίδες, θα κάνω εξαίρεση στα φιλαράκια μου τους φορτηγατζίδες που δεν έκανα, mm-hmm. στα φιλαράκια μου τους εστιατόρες, στα φιλαράκια μου τους μηχανικούς. Άρα υπάρχει ένα μέγα τέτοιο ερώτημα. Μπορεί το πολιτικό σύστημα όταν λέει ότι η χώρα πρέπει να περάσει σε μια νέα φάση λειτουργίας οικονομίας όπου θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Θα λειτουργεί ελεύθερα παντού. Όχι, σαφώς, έχετε δίκιο. Όχι, όχι. Μα γι' αυτό το λόγο και το νομοσχέδιο το οποίο είχαμε επεξεργαστεί και δύο φορές ομόφωνα εγκρίθηκε στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο επί Πρωθυπουργίας Παπανδρέου, προέβλεπε ότι δεν θα εκδοθούν άπειρες άδειες και ανεξέλεγκτα άδειες, αλλά θα υπάρχει ένα πλαφόν μέχρι 30%. Και αυτό να δούμε αν θα εμφανιζόταν και αντίστοιχη ζήτηση για κάτι τέτοιο. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ένα θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική των εξαιρεσεών. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι αυτό, αν γίνει, είναι εξαιρετικά άδικο. Mm-hmm. Πώς μπορεί να αιτιολογήσει μια πολιτική ηγεσία, μια κυβέρνηση, ένα πρόσωπο πολιτικό, το ότι εφαρμόζει οριζόντιες περικοπές επιδικίων και αδίκων στους μισθούς και στις συντάξεις. Ότι ανοίγει όλα τα επαγγέλματα. Ότι φορολογεί τις επιχειρήσεις όσο τις φορολογεί, άρα τις υπερφορολογεί. Mm-hmm. Και έρχεται η ώρα και η στιγμή που σε μία συντεχνία λέει, και μάλιστα μία συντεχνία η οποία διεκδικεί με εξαιρετικά αντικοινωνικές μεθοδεύσεις όπως έκανε το καλοκαίρι, θέτοντας σε κίνδυνο όλη την τουριστική οικονομία της χώρας, έρχεται και λέει ότι παιδιά εσείς επειδή πιέζετε, παιδιά επειδή εσείς βρίζετε, παιδιά εσείς επειδή απειλείτε. Α, εντάξει, εγώ θα κάνω πίσω. Η αλλαγή γι' αυτό έγινε. Βέβαια. Δηλαδή έγινε με κριτήρια μικροκομματικά, μικροπολιτικά. Και εγώ δεν έχω καμία βολή γι' αυτό. Τώρα, και να μην το πω εγώ, το λένε οι τηλεθεατές μας. Δηλαδή έγινε με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας, για το πω πιο ομά. Εγώ το έχω πει ομά. Επειδή βρέθηκε και ο κύριος Βορύδης. Εγώ το έχω πει ομά από το καλοκαίρι. Αυτό οφείλω να παραδεχτώ ότι δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά στην περίπτωση των ταξιτζίδων και μόνο αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Και το ΠΑΣΟΚ και τα μικρά κόμματα έχουν στο παρελθόν παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι αγάπης και φροντίδας και στοργής με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Mm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εγώ να μην το έλεγα, θα το λένε ήδη οι τηλεθεατές, ότι ο αποκλειστικός λόγος είναι η προνομιακή πολιτική σχέση με μια επαγγελματική ομάδα η οποία ζητάει για τον εαυτό της κάτι κατ' εξαίρεση. Και προσέρχεται ένα μέρος του πολιτικού συστήματος και λέει εντάξει, παιδιά, σας το δώσουμε. Παρά. Αυτό όμως, μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Γιατί υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι ενώ επιδιώκετε την πολιτική του ανοίγματος, με την πολιτική σας το άνοιγμα του επαγγέλματος, στην πραγματικότητα το κλείνετε. Διότι δίνετε τη δυνατότητα στον ισχυρό να συγκεντρώσει στα χέρια του άδειες μεταφορικά. Μέσα μεταφορικά σε σχέση με τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τον τουρισμό, αποκλείοντας τον μικροϊδιοκτήτη ή αυτό που έχει να τάξει μια άδεια, ας πούμε, κτλ. Και δίνοντας ενίσχυση σε αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν στα χέρια τους μεγάλα τμήματα της αγοράς. Θα σας κάνει εντύπωση, κύριε Λεριτζή, αλλά είναι ακριβώς, σας παρακαλώ, όπως θα το ακούσετε, το νομοσχέδιο το οποίο είχα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και είχε εγκριθεί, επαναλαμβάνω, ομόφωνα, προέβλεπε ότι μια εταιρεία που μπορούν να δραστηριοποιούνται εταιρείες και είναι θέμα και κοινοτικού δικαίου, μπορεί να συγκεντρώσει στην ιδιοκτησία της μέχρι 10 άδειες ταξί. Το νομοσχέδιο το οποίο εισηγείται αυτές τις ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Βορύδης, προβλέπει ότι κάθε εταιρεία μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι το 10% των αδειών που υπάρχουν σε μια περιοχή. Άρα, στην Αττική συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξει εταιρεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κ. Βορύδη, όταν το δικό μας νομοσχέδιο προέβλεπε μέχρι 10 άδειες, το νομοσχέδιο του κ. Βορύδη προβλέπει ότι μπορεί μια εταιρεία να συγκεντρώσει μέχρι 1.400 άδειες στα χέρια της. Mm-hmm. Άρα είναι το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Κάτι με το οποίο διαφωνούν ακόμη και αυτοί οι οποίοι τελικά, κατά τα άλλα θα συμφωνούσαν. Κύριε Υπουργέ, τελικά στο ΠΑΣΟΚ έχετε συμφωνήσει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα αυτό? Έχουμε. Και ποια είναι αυτή, πείτε μας τις βασικές γραμμές. Καταρχάς, βάση μας είναι η ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που σας είπα προηγουμένως. Ποια είναι τα βασικά της σημεία? Πρώτον, ότι δεν μπορεί να ανοίξουν όλα τα επαγγέλματα εκτός από το επάγγελμα ταξί. Άρα πρέπει να. Το Υπουργικό Συμβούλιο πρώτα είπε ναι στο σχέδιο Βορύδη. Το Υπουργικό Συμβούλιο είπε ναι στο σχέδιο Βορύδη. Τώρα εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και πράγματι έκανε τέτοια παρέμβαση στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ότι πρέπει να αλλάξει η ρύθμιση ώστε να δοθούν νέες άδειες. Δεν μπορεί να μιλούμε για άνοιγμα του επαγγέλματος και το διατάφτα να είναι πόσες άδειες βγαίνουν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και σε ένα κομμάτι της Ελλάδας. Γιατί προσέξτε, είναι και αυτό μια ενδιαφέρουσα πλευρά. Καμία άδεια είναι η απάντηση. Έτσι. Άρα άνοιγμα δεν είναι. Mm-hmm. Τώρα ποια είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά? Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δίνονται άδειες. Με εσάς συμφωνεί πιστεύετε, ο πρόεδρός σας, ο κ. Βενιζέλος? Ναι, εχθές η συζήτηση που κάναμε οδήγησε. Όχι, ήταν μια συζήτηση μεταξύ των μελών της κυβέρνησης που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Οδήγησε λοιπόν στην επαναβεβαίωση όσων ο κ. Βενιζέλος
Βενιζέλος είπε ότι έχει ήδη απευθύνει ως ζητήματα προς τον κύριο Παπαδήμο ότι πρώτον πρέπει να δοθούν νέες άδειες, αλλιώς δεν είναι άνοιγμα επαγγέλματος και νομίζω ότι κάποια αντίστοιχη θέση λογικά θα πάρουν και όλοι όσοι έρθει η ώρα να μιλήσουν για αυτό το νομοσχέδιο, είτε εντός είτε εκτός Βουλής. Δεύτερον, ότι δεν μπορεί να μην ανοίξει αγορά των ειδικών μισθώσεων, μια αγορά η οποία πρέπει να σας πω ότι σε όλο τον κόσμο. Για τα βάντα τουριστικά. Τα 9 θέσεων. Όπου ακριβώς τα 9 θέσεων τα λεγόμενα. Τα ταξί χωρίς ταξίμετρο. Δηλαδή τα ταξί που δεν μπορούν να πάρουν με από μίσθηση. Το δρόμο πελάτη, μπορούν από το ίντερνετ, από το τηλέφωνο και με συμφωνία για το κόμιστρο να. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η αγορά, ξέρετε, είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο και λειτουργεί σε καθεστώς απόλυτα. Δεύτερο κομμάτι είναι αυτό. Λοιπόν, το τρίτο, τι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα με τις έδρες και πρέπει να σας πω ότι ως προς αυτό υπάρχει ένα. Τίθεται το θέμα αυτό και από μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών, ενεργεία ιδιοκτητών ταξί που θέλουν να αλλάξει. Στην περιφέρεια. Ακριβώς. Λοιπόν, και υπάρχει και βεβαίως ένα ζήτημα ότι κεντρικό, πολύ κεντρικό θέμα, ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το καθεστώς της μαύρης φοροδιαφυγής, έτσι. Δηλαδή, εμείς είχαμε υπολογίσει στο Υπουργείο Μεταφορών σε μια εποχή που η Ελλάδα χρεοκόπησε, σε μια εποχή που για να αντιμετωπίσουμε τη χρεοκοπία ζητήσαμε από τους Έλληνες πολίτες και τους επιβαρύναμε με πολύ, ας το πω έτσι, επώδυνο τρόπο, δεν μπορεί να ξέρουμε ότι 4 δισεκατομμύρια ευρώ τα 10 μόνο τελευταία χρόνια άλλαξαν χέρια στη μαύρη αγορά. Χωρίς να φορολογηθούν. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα τέτοιο καθεστώς. Τι προτείνετε εσείς για αυτό το συγκεκριμένο? Κοιτάξτε, όπως και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι μία που εφαρμόζεται και στα φορτηγά. Mm-hmm. Ότι στην πραγματικότητα κατεβαίνει τόσο πολύ το κόστος για την έκδοση μιας άδειας σε συνδυασμό με το ότι δίνονται νέες άδειες, που άρα καθίσταται. Πάβει να υπάρχει μαύρη αγορά. Ακριβώς. Μη λογικό για κάποιον να πάει στη μαύρη αγορά να το αγοράσει. Και έρχεται στο κράτος και την παίρνει. Κάποιο δεν χάνει όμως την περιουσία. Θα σας πει τώρα ο κύριος Δήμος. Ο παλιός Δήμος. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δήμος, γενικός γραμματέας. Θα τον καλημερίσουμε κιόλας. Καλημέρα κύριε Δήμο. Γεια σας κύριε Δήμο. Ότι εγώ, ο παλιός ιδιοκτήτης. Καλή σας μέρα. Λέω κύριε Δήμο, ένα από τα επιχειρήματά σας. Ότι εγώ, ο παλιός ιδιοκτήτης άδεια ταξί. Απαξιώνεται η περιουσία μου. Για πείτε κύριε Δήμο, ελάτε. Καταρχήν δεν ξέρω αν ακούγεται γιατί έχω κάποιο πρόβλημα στο. Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά ακούγεστε, ελάτε. Άκουσα από τον κύριο Ραγκούση ένα σκεπτικό το οποίο ειλικρινά με κάνει να εκπλήσωμαι. Βέβαια ο κύριος Ραγκούσης μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν είναι προσωπικές, όμως, κύριε Δήμο. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, ακούστε με λίγο. Ελάτε. Το Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε, όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το σχέδιο νόμου το οποίο συζητούμε. Ο μόνος ο οποίος διαφώνησε ήταν ο κύριος Ραγκούσης. Διακρίνω λοιπόν μια ιδιαίτερη αιμονή και επιμονή. Λέτε και ο κύριος Ραγκούσης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη μαγική λύση να λύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, να φέρει την ευμάρεια. Λέτε και δεν ζει εδώ σε αυτή τη χώρα και δεν βλέπει και μας αποκαλεί πολιτικά φιλαράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε πολιτικά φιλαράκια καμιάς Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λόγου χάρη με ΠΑΣΟΚ. Ήμουν μάλλον. Ο κύριος Λιμπερόπουλος ήταν Νέα Δημοκρατία. Είναι. Είναι δυνατόν σήμερα να προσπαθούμε να βάλουμε πολιτικά επιχειρήματα βάζοντας έναν κλάδο εργαζομένων απαξιωμένων οικονομικά. Γιατί είμαστε απαξιωμένοι οικονομικά. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Πάντως κύριε Δήμο, το τι είστε και πού ανήκετε δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει, είστε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, κομμουνιστές, αναρχικοί. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Εδώ βλέπουμε. Αυτά λέει εκεί πέρα ο κύριος Ραγκούσης. Είναι μια πτυχή των όσων είπε. Δεν πρέπει αυτά. Να πάρει μια απάντηση. Ναι, πείτε. Είπε ότι χαριζόμαστε, λέει, στους ταξιτζίδες την ώρα που κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Ναι. Λοιπόν, ενημερώνω τον κύριο Ραγκούση, από την ώρα που κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν έχει φτιάξει ούτε μία πιάτσα όσο ήταν υπουργός για να καθίσω να περιμένω 2 και 3 ώρες. Οικονομικά, λοιπόν, σήμερα που μιλάμε. Είμαι απαξιωμένος και τελειωμένος. Προχωράμε παρακάτω. Μιλούμε για την ανάγκη της χώρας να νομοθετήσει. Ξέρει πολύ καλά ο κύριος Ραγκούσης ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να υποχρεώνει τη χώρα πόσα ταξί έχει, πώς θα τα έχει, όπως επίσης ούτε τα αστικά, ούτε τα ασθενοφόρα. Το ξέρω πολύ καλά τι θα απαντήσει. Εσείς, κύριε Δήμο, ένα λεπτό για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Εάν η κυβέρνηση νομοθετήσει σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Ραγκούσης, εσείς θα αντιδράσετε και τι θα κάνετε? Γιατί τα πράγματα τώρα είναι περίπλοκα, δεν είναι τόσο απλά. Ακούστε κάτι. Καταρχήν, εκτιμούμε ένα πράγμα, ότι υπάρχουν πολύ πιο ψύχραιμες και πολύ πιο υπεύθυνες φωνές οι οποίες θα δουν το ζήτημα. Υπάρχουν τα κόμματα τα οποία σήμερα λειτουργούν κάτω και έχουν ως πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμο.
εκτιμούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία ενώνουν, δίνουν δυνατότητα μιας νομοθετικής ρύθμισης με σημερινά δεδομένα και αν στο μέλλον υπάρξει οικονομική ευμάρεια, υπάρξει η ανάπτυξη, υπάρξει ναι. το έργο, υπάρξει η δουλειά, ναι. όλα αυτά μπορεί και τα βλέπει η εκάστοτε κυβέρνηση και νομοθετική. Θα δεχτείτε ναι ή όχι κύριε Δήμο μου, αυτό ρωτάω και δεν μου απαντάτε, γιατί βλέπω ότι οι συνάδελφοί σας στην επαρχία συμφωνούν με τον κύριο Ραγκούση. Ακούστε με, σε ποιο θέμα συμφωνούνε? Στις άδειες. Στις άδειες. Βεβαίως. Υπάρχει έργο και συμφωνούν με την άποψη του κυρίου Ραγκούση οι εργαζόμενοι στα ταξί. Εγώ βλέπω τα μηνύματά τους εδώ. Αυτό βλέπω που μου στέλνουν από το πρωί. Μα δεν υπάρχει έργο και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος λογικά σκεπτόμενος, ναι. όχι σκεπτόμενος και διακατεχόμενος από μία, να τη χαρακτηρίσω, ιδιαίτερη συμπεριφορά εναντίον ενός κλάδου εργαζομένων που να μην βλέπει την κατάδια του επαγγέλματος σήμερα. Προτείναμε στον κύριο Ραγκούση όταν ήταν υπουργός, γιατί ποτέ δεν έτυχε να τον δω να συζητήσουμε επί της ουσίας των θεμάτων. Θέλουμε πάταξη της παραοικονομίας και καθαρό πεδίο, κύριε. Όταν πάω και παίρνω ένα δάνειο για να αγοράσω μια θέση εργασίας, γιατί έτσι ήταν το σύστημα και υποθηκεύω το σπίτι μου, ούτε είχα την διάθεση, ούτε έχω τη διάθεση να είμαι. Όπα, κόπηκε λίγο η εικόνα μας. Εγώ που ελάτε, αγοράζω. Κύριε Δήμο, ναι. Ναι. Κύριε Δήμο, ένα λεπτό να, λοιπόν. Να πάρετε μία απάντηση από τον Υπουργό, γιατί βάλατε πολλά θέματα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Να πάρουμε την απάντηση και να επανέλθουμε. Περιμένετε, κύριε Δήμο. Εγώ δεν θέλω ούτε. Νομίζω ότι είναι γνωστά λίγο πολύ. Τα έχουμε πει χίλιες φορές, έτσι. Χίλια υπό μένα. Εγώ ξαναλέω ότι το θέμα δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης με μια επαγγελματική ομάδα. Δεν υπάρχει επαγγελματική ομάδα, δεν υπάρχει επάγγελμα. Δεν υπάρχει επαγγελματίες που αν το ρωτήσει αν περνάει κρίση το επάγγελμά του, θα σου πει ότι δεν περνάει κρίση. Σε μια τέτοια στιγμή, ακριβώς για να ξεπεράσουμε την κρίση, αποφασίστηκε ότι πρέπει να ανοίξουν τα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει κανένα κλειστό επάγγελμα αυτή τη στιγμή. Είναι ερώτημα, όχι για τον κύριο Δήμο, ο οποίος από πλευράς του υπερασπίζεται το επάγγελμά του. Έτσι, υπερασπίζεται το συμφέρον του. Υπάρχει ερώτημα για το πολιτικό σύστημα της χώρας, εάν θα εφαρμόσει τον κανόνα ή αν θα προβεί σε μια εξαίρεση. Λοιπόν, αυτό ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το βασικό. Ελάτε για να κλείσουμε, κύριε Δήμο. Δεν μιλάμε για κλειστό επάγγελμα. Εμείς δεν μιλήσαμε και δεν μιλάμε για κλειστό επάγγελμα. Ο κύριος Ραγκούσης πρέπει να μου πει όταν έλεγε κανόνες, όρους και προϋποθέσεις ένα στοιχείο, τι εννοούσε και αυτό περιμένουμε. Πάντως, κύριε Δήμο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να βγάλει άδεια καινούργια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τι είναι ανοιχτό είναι τώρα? Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να έχετε χίλια δίκια. Περνάτε βαθιά κρίση κι εσείς όπως και όλη η Ελλάδα. Αλλά άμα δεν μπορεί να βγάλει νέα άδεια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το επάγγελμα είναι κλειστό. Δεν είναι ανοιχτό. Ακούστε με λίγο. Με συγχωρείτε. Δεν μιλάμε για επάγγελμα κλειστό. Μιλάμε για όρους προϋποθέσεις. Οι οποίες προβλέπουν όταν υπάρχει η ευμάρεια και η ανάπτυξη και νέες άδειες ταξί. Πρέπει να μου πει λόγου χάρη ο κύριος Ραγκούσης από πού απορρέει μια προτινόμενη από την πλευρά του αύξηση των ταξί κατά 30%. Από πού απορρέει? Από λοιπόν. Τους κανόνες που βάζει. Έχει κάνει τίποτε μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει έργο? Κύριε Δήμο, πρέπει να κλείσουμε. Έχει δει τι εισπράττει ο κάθε εργαζόμενος? Κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πολύ, σας καλημερίζουμε. Ακούστε και η άποψή σας. Θέλω να κλείσω με τούτο. Ελάτε, ολοκληρώστε. 30 δεύτερα, κύριε Δήμο, ελάτε, παρακαλώ. Ο κύριος Ραγκούσης, κατά εμάς, έχει πάρει μια λάθος κατεύθυνση και επιμένει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο κύριος Ραγκούσης. Εκτιμούμε ότι τα κόμματα σήμερα που... Δεν συμφωνεί ο κύριος Βενιζέλος μαζί του, δεν τα ακούσατε χτες? Ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρός σας, ο καινούριος, συμφωνεί μαζί του. Και το ΠΑΣΟΚ περιμένουμε, ναι. περιμένουμε ένα πράγμα. Να δούμε το τελικό αποτέλεσμα της πολιτικής συμφωνίας των δύο κομμάτων που σήμερα είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Καλώς. Υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Εντάξει, καλώς, κύριε Δήμο, σας καλά, κύριε Δήμο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να το πάρω μια πάσα αν, λοιπόν, επιτρέπετε, από αυτό. Όχι να απαντήσω στον κύριο Δήμου, μια που έφυγε, δεν θέλω. Απλώς να πω κάτι για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η πολιτική για το άνοιγμα των επαγγελμάτων δεν είναι μια προσωπική πολιτική, Ραγκούση. Είναι νόμος. Είναι νόμος που έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που κλήθηκε και ο Ραγκούση να το εφαρμόσει. Αφορά με τον ίδιο τρόπο κάθε επάγγελμα. Μα γι' αυτό βεβαίως το είπαμε. Το είπαμε. Αλλά να πάρω μια ευκαιρία, αφορμή μάλλον, από όσα είπε ο κύριος Δήμος σε σχέση με το πολιτικό σύστημα και τη λειτουργία του. Ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο ψηφίζει το νόμο το δικό σας. Ομόφωνα ψηφίζει με την εξαίρεση τη δικιά σας και του Βορύδη, που είναι δύο διαφορετικοί νόμοι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό μετέχουν σύντροφοί σας και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Τα ίδια πρόσωπα. Και στην τεράστια πλειοψηφία
και είναι και στελέχη του Πασόκ. Τι συμπέρασμα να βγάλουμε. Έτσι. Πείτε μου, κατεβαίνοντας τις εκλογές στο Πασόκ, εγώ ποιο να ψήφισω. Ποιο να πιστέψω. Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ή το δεύτερο. Θέλω να πω, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια σαφής φυσιογνωμία και κατεύθυνση γιατί όλα παίζονται. Εξαρτάται. Από το σχετισμό δύναμης, τις ισορροπίες, τις εσωτερικές, το πρόσωπο, τη φάση, τη συγκυρία, ναι, τα ποσοστά. Ωραία. Θα είχατε απόλυτα δίκιο να το περιγράφετε όπως ακριβώς το περιγράψατε, εάν μιλούσαμε για μια κυβέρνηση που απλώς μέσα από έναν ασχηματισμό άλλαξε η σύνθεσή της. Δεν είναι η ίδια κυβέρνηση και δεν είναι καθόλου αμεληταίο το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Υπουργείο προείσταται τώρα ένας υπουργός που πια ήταν στο λαό, τώρα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, υπάρχει ένας θυμικός κατά τα άλλα κανόνας ότι ο επισπεύδων υπουργός έχει πάντα την πρωτοβουλία, εισηγείται κάτι και κατά βάση, με εξαίρεση τη δική μου την απόφαση να μειοψηφίσω την προηγούμενη φορά, συνήθως οι υπουργοί, όταν γίνεται αυτό για να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, έχουν μία τάση να μην εμποδίσουν την εξέλιξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί γίνεται η ερώτηση. Μισό λεπτό. Όχι. Έχετε δίκιο. Απλώς να πω ότι τελικά τι συνέβη. Τελικά αυτό που συνέβη είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό του κυρίου Βορύδη, το ΠΑΣΟΚ λέει και το είπε και εκεί πέρα αρκετά μέλη της κυβέρνησης. Πάντως επίσημοι φορείς από την επαρχία, επίσημοι φορείς των ιδιωτικών ταξί, μας ανακοινώνουν τώρα και μας τηλεφωνούν επάνω ότι εκφράζουν τη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο. Υπάρχουν κάποιοι εδώ φίλοι του κυρίου Βορύδη, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Και άλλοι συμφωνούν. Λοιπόν, για ολοκληρώσει τη φράση. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το διατάφτα. Και το διατάφτα είναι ότι δεν μπορεί να μην δοθούν νέες άδειες, γιατί αυτό δεν θα είναι άνοιγμα επαγγέλματος, δεν μπορεί να μην ανοίξει αγορά με τα 9 θέσια των ειδικών μισθών. Ναι, λοιπόν, εάν εκεί ο κύριος Βορύδης, και εγώ να σας κάνω και μια πρόβλεψη, κάνει σημαντικές αλλαγές, τότε νομίζω ότι θα υπάρχει μια καλή εξέλιξη. Ο ίδιος δεν εγώ πιστεύω. Τώρα εγώ δεν είμαι βέβαιος, κύριε Οικονομή, γιατί θα σας το πω ανεπιφύλακτα, δεν έχει νόημα να κοροϊδευόμαστε μπροστά στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, εάν κάνει αυτές τις αλλαγές ο κύριος Βορύδης, θα πρέπει να συγκρουστεί με τους ιδιοκτήτες ταξί. Διότι οι ιδιοκτήτες ταξί δεν θέλουν νέες άδειες, δεν θέλουν να ανοίξει η αγορά των προμισθωμένων, των ταξί χωρίς ταξίμετρο. Εσείς θέλετε να κάνετε πολιτική ομελέτες χωρίς αυγά, κύριε Ραγκούση. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Δεν γίνονται αυτά. Και ιδίως ξέρετε, κύριε Οικονόμου, όταν διακυβεύεται και αξιοπιστία πια του πολιτικού συστήματος. Ένα πολιτικό σύστημα που δεν ξέρω ποια είναι. Το είπατε και πριν πολύ ωραία, ότι πήγατε στον συνταξιούχο των 400-500 ευρώ και δεν το ρωτήσατε καν. Έχετε δίκιο. Και εδώ συζητάτε 1,5 χρόνο. Έλεος πια. Εγώ δεν λέω ούτε με τον ένα είμαι ούτε με τον άλλο. Αλλά πρέπει να περιγράψουμε την πραγματικότητα. Γι' αυτό και εγώ ανέλαβα την ευθύνη μου και αν θέλετε έκανα κάτι το οποίο και εγώ δεν περίμενα ότι ποτέ θα χρειαζόταν να κάνω, να φτάσω στα άκρα. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικότερο από την υπόθεση του ταξί. Είναι κάτι βαθύτερο και αφορά την ίδια την υπόσταση της ελληνικής στέλεχος. Προσέξτε όμως, έχει μια σημασία όλο αυτό. Διότι εσείς είστε υπουργός και κορυφαίος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει σημασία αν είστε τώρα στην ηγετική ομάδα ή όχι, δεν είναι καμία απολύτως σημασία για τον κόσμο αυτό. Και με καλείτε να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ λέγοντάς μου ότι είχαμε πριν ένα Πασόκ που δεν μπορούσε να τα βρει και μεταξύ του και έχουμε μια προοπτική να διαμορφωθεί μια κυβέρνηση που πέραν του ενός κόμματος θα τη στηρίζουν. Πώς θα συνεννοηθούν αυτά τα κόμματα όταν ούτε στο εσωτερικό του κόμματός δεν μπορείτε να βρείτε συνεννόηση. Ωραία. Άρα ποια είναι η προοπτική για το αύριο για μια χώρα να κάνει πράγματα καλύτερα, να μην οδηγηθούμε στο βάραθρο, να παραμείνουμε στην Ευρώπη κτλ. Ευθέως η προοπτική είναι μία. Τα προβλήματα να τα βγάλουμε κατά το χαλί που τα έχουμε βάλει, να τα φέρουμε πάνω. Να πούμε αλήθειες, να διαφωνήσουμε, να συνηθίσουμε με την ιδέα ότι θα έχουμε διαφωνίες και μέσα στα κόμματα και μέσα στις κυβερνήσεις και μέσα στη Βουλή. Αλλά κάπου να καταλήγουμε. Βεβαίως κάπου πρέπει να καταλήγουμε. Δεν μπορεί να καταλήγουμε αλλού παρά από εκεί που θέλει η πλειοψηφία κάθε φορά να καταλήξουμε. Λοιπόν, και επειδή ο λαός θα κληθεί πολύ σύντομα να διαμορφώσει τη νέα πλειοψηφία της χώρας, ας λάβει υπόψη του και θα το λάβει ο Έλληνας πολίτης ποια ακριβώς σύνθεση θέλει να έχει αυτή η πλειοψηφία, σε ποιους θέλει να δώσει το προβάδισμα για να προκαθορίσει και τι αποφάσεις θέλει να λαμβάνει. Επειδή δεν θα πάρει κανείς αυτή την αδυναμία που φαίνεται. Η δικιά σας πρόταση. Μου επιτρέπετε να μας προειδοποιήσω όλους για το γεγονός ότι θα πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι θα υπάρχουν από εδώ και στο εξής έντονες διαφωνίες. Και αυτό δεν είναι κακό, κατά τη γνώμη μου είναι πρόοδος, γιατί όλα τα χρόνια και τις δεκαετίες που η Ελλάδα έκρυβε τα κόμματα στο εσωτερικό τους, οι κυβερνήσεις στο εσωτερικό τους, τα προβλήματα κάτω από το χαλί, φτάσαμε στη χροκοπία. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Δεν ακούμε συγκεκριμένη πρόταση όμως, κύριε Υπουργέ, αυτό που λένε εξουσίας. Ακούω κάποιους από το ΠΑΣΟΚ και λένε. Ξέρετε, παιδιά, εγώ θα ήθελα μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο άλλος, όχι, πρέπει να είμαστε ολομόναχοι. Άλλη πρόταση.
Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη που να λέει. Εγώ θέλω παιδιά το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουν. Άκουσε τίποτα σκανδαλίδη. Λέει, εγώ αν είναι κοντά στην αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, θα συμφωνήσει το Πασόκ πρέπει να στηρίξει μια κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά Πρωθυπουργό. Εσείς επ' αυτού τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Εγώ επί της... Ευρύ συνασπισμό, κεντροαριστερή κυβέρνηση, τι? Μόνο σας. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρώτον πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα. Πράγματι πρέπει να δούμε το συσχετισμό που θα αναδείξει. Επί των σεναρίων, εγώ μέσα από αυτή την εμπειρία που είχα την ευκαιρία να αποκτήσω... Ήταν λειτουργική αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ραγκούση, μπορεί σε άλλη βάση να συνεχιστεί? Υπό προϋποθέσεις ναι. Αλλά θα σας πω όμως κάτι ανεπιφύλακτα, ότι όσες περισσότερες πολιτικές δυνάμεις συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του τόπου, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Και υπ' αυτήν την έννοια, εγώ θέλω να σας πω ότι ευχής έργων θα ήταν να μπορούσε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση στην οποία πέραν από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, έχει ήδη δοκίμασε και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός την εμπειρία συμμετοχής σε μια κυβέρνηση, τέτοια δυνατότητα συμμετοχής να δοθεί και σε κόμματα που, ας το πούμε, προέρχονται από την κεντροαριστερά. Θα είναι πολύ ωφέλιμο για τον τόπο, γιατί ξέρετε, ο τόπος μας να δώσει πολλές μάχες και να κερδίσει. Μία από αυτές είναι να βγάλει από πάνω την αυταπάτη ότι υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση θεωρητικά. Θα μπορούσε η Ελλάδα μαγική, να περνάει καλά και να εξακολουθούν κάποιοι άλλοι να πληρώνουν γι' αυτό. Λοιπόν, κάποια μαγική λύση η οποία δεν υπάρχει. Αυτή η αυταπάτη πολύ εύκολα θα διαλυθεί εάν επιτρέψουμε σε έναν πολίτη που στην απόγνωσή του καταφεύγει σε κόμματα διαμαρτυρίας, να δει αυτά τα κόμματα να συμμετέχουν στην κυβέρνηση, να κάτσουν στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, να φύγουμε εμείς και να έρθουν εκείνοι, ειλικρινά σας το λέω, να δουν τα προβλήματα της χώρας όπως τα δημιούργησαν 40 χρόνια μεταπολίτευσης και αν βρουν άλλη λύση, ευχαρίστως να την εφαρμόσουν και να είμαστε κι εμείς απλοί βουλευτές και να τη στηρίζουμε. Κρατήστε για τη συνέχεια τη συζήτηση την ερώτηση που λέει όμως με ποια πολιτική. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος από πριν. Mm-hmm. Σε ποια προγραμματική βάση, με ποιες συμφωνίες, ποιες δυνάμεις, σε ποια κατεύθυνση. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητούμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ραγκούση. Έχουμε και πολλά θέματα να ασχοληθούμε, έχω να πω. Ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα του ταξίδι, νομίζω το εξαντλήσαμε. Ναι, μίλησε και εκπρόσωπος του ΣΑΤΑ. Ένα τέταρτο. Μίλαγε ο κύριος Δήμος, είπε τα επιχειρήματα των ταξιτζίδων. Εδώ διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στον χώρο της άμυνας. Μα βεβαίως. Τον υπουργό εδώ πέρα και δεν ρωτάτε θέματα. Έτσι. Μια και το ανοίξαμε αυτό το θέμα. Οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τον προβληματισμό για πιθανή αύξηση της θητείας ισχύουν ή όχι? Ισχύει ο προβληματισμός. Προβληματισμός. Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός στη στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό νομίζω ότι είναι βάσιμο, πραγματικά βάσιμο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως πρόθεση για αύξηση της θητείας. Ξέρετε γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει και που δυστυχώς εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εκ των πραγμάτων γιατί θέλει έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό, είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι μια συνολική ανασύνταξη της διάταξης των ενόπλων δυνάμεων, από την οποία να προκύψουν οι τελικές ανάγκες και να καθορίσουν το. Άρα πάει και αυτό για μετά τις εκλογές. Αυτό ναι, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να υπάρξει σχετική απόφαση. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή ο προβληματισμός υπάρχει, πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν θα αφήναμε να υπάρξει αν ήμασταν αντιμέτωποι με πρόβλημα στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων στο αξιωμαχό. Θα είχαμε ήδη προβεί στην αύξηση. Προβληματισμός υπάρχει, πρόβλημα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Γι' αυτό και παραμένει. Τώρα πάμε στα ευρύτερα πολιτικά. Να συνεχίσουμε μάλλον. Εσείς βρίσκετε. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι ρωτάει και ποιες είναι, παιδιά, οι διαφορές του Πάσοκ με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να ψηφίσω το ένα και όχι το άλλο? Είστε μαζί σε μια κυβέρνηση. Το βασικό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία το έχετε ψηφίσει μαζί, στα βασικά του κομμάτια, στα κεντρικά του κομμάτια. Πού διαφέρετε? Ναι. Που διαφέρει τώρα μόνο το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω το σύνολο των κομμάτων στο μεταξύ τους. Ή νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο πολιτικού συστήματος που δεν το κάνει να διαφέρει, αλλά δεν τα κόμματα της αριστεράς. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το μοντέλο που ακόμη κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας είναι το ξεπερασμένο μοντέλο. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη μεταβολή. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα σας την πω ευθέως, εάν θα μπορεί να βρει κανείς μια ριζική αλλαγή
και μια ριζική αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο μέλλον θα είναι στο αν και κατά πόσο, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία όπως τη ξέρουμε τώρα. Έτσι, γιατί εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν στο εσωτερικό τις δυνάμεις που θα θέλανε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Άρα λοιπόν στο κέντρο της αντίθεσης θα είναι αν θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα ή όχι. Και πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλοι, προσωπικά πιστεύω ότι θα γυρίσουμε πολύ σύντομα στο κακό χθες ως χώρα, ως κοινωνία και ως οικονομία, αν δεν αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Και αλλαγή του πολιτικού συστήματος σημαίνει ότι αλλάζουμε τον εκλογικό νόμο. Τι σημαίνει, αλλά πούμε. Ωραία. Δίκιο, πολύ δίκιο να το ρωτάτε. Σημαίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου. Πρέπει να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική δομή του εκλογικού συστήματος. Πρέπει να πάμε, κατά τη γνώμη μου, σε μονοδρικές περιφέρειες, όπως όλες οι ανεπτυγμένες πολιτικά από πλευράς πολιτικού συστήματος χώρες έχουν πάει. Δεύτερον, πρέπει, ενώ θα εξακολουθούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέγει ανάμεσα σε πρόσωπα, όπως επιλέγει δήμαρχο, όπου λέμε, ας πούμε, θέλω τον Καμίνη για δήμαρχο της Αθήνας ή θέλω τον Κακλαμάνη για δήμαρχο της Αθήνας. Δεν βάζω όμως σταυρό στον Καμίνη, ούτε στον Κακλαμάνη. Παίρνω τους υποψηφίους δημάρχους. Yeah. Άρα έχω μεν την προσωπική επιλογή, δεν έχω το σταυρό προτίμησης. Λοιπόν, αυτό είναι σε συνδυασμό με τις μονοεδρικές, ένα σύστημα το οποίο μάλιστα η δουλειά έχει ήδη γίνει, η προετοιμασία στο πολιτικό σύστημα που δεν αφήνει ανεξέλεγκτο τον πολιτικό, θα τα αλλάξετε. Γιατί το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Δεν αισθάνεται ο πολίτης ότι ο πολιτικός είναι κάτι διαφορετικό, προστατευμένο ή όχι. Αυτό ξέρετε προκύπτει και έχει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το Σύνταγμα αυτό. Από εκεί όμως δυστυχώς απορρέει, γιατί είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο έχει καθορίσει το πολύ σύντομο όριο της παραγραφής ενδεχόμενου ποινικού αδικήματος που έχει διαπράξει πολιτικός, με αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις που θεωρήθηκαν ότι έπρεπε να φτάσουν στη δικαιοσύνη, όταν έφτασαν στη δικαιοσύνη, έφτασαν παραγεγραμμένες και άρα τελείωσε η συζήτηση. Άρα αυτό είναι συνταγματικά, περιμένουμε. Άρα το πρέπει να, όριο, να υπάρξει. Το άλλο όμως που έχετε δίκιο, ότι πρέπει άμεσα να αλλάξει, είναι οτιδήποτε σχετικό με τα οικονομικά των κομμάτων, με τον έλεγχο των πολιτικών, το πολιτικό χρήμα. Εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Μάιο έχουμε συντάξει ένα προσχέδιο νόμου στη βάση μιας πολύ σοβαρής δουλειάς που είχαμε κάνει με μια επιστημονική επιτροπή υψηλού κύρου. Συμμετείχαν πάρα πολλοί αξιολόγοι πανεπιστημιακοί σε αυτήν την επιτροπή, καθηγητές πανεπιστημίου, η οποία έχει εισηγηθεί 75 ριζικές αλλαγές. Που εγώ μάλιστα θέλω να σας πω σήμερα στην εκπομπή ότι έχω πρόθεση να προτείνω πολλές από αυτές να ισχύσουν από αυτές τις εκλογές. Από τώρα. Από τώρα. Κοιτάξτε, αφορά και στο σκέλος του ελέγχου. Και στο σκέλος των εσόδων, αλλά και στο σκέλος των δαπανών. Όσον αφορά στο σκέλος του ελέγχου, αλλά και στο σκέλος των δαπανών. Τι λέγανε τα κόμματα, τι εισπράττουν και τι που ξοδεύουν. Μπορούν να υπάρξουν αυτή τη στιγμή, να υπάρξει υιοθέτηση. Ήταν 75 ριζικές αλλαγές αυτές που είχαμε επεξεργαστεί. Είναι έτοιμες διατάξεις. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ναι. Να εφαρμοστούν. Αλλά και στο σκέλος των δαπανών, επίσης, πρέπει να σας πω. Όπου είχαμε σκεφτεί το εξής, ότι δεν αρκεί μόνο να κόβεις έσοδα και να τα βγάζεις όλα στην επιφάνεια που πρέπει παστησία, γιατί αλλιώς δεν ανακτάται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, πρέπει να περιορίσεις και τις δαπάνες. Είχαμε πει, για παράδειγμα, να απαγορευτεί η διακίνηση των ετεροδημοτών. Που πρέπει να σας πω ότι θεωρείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τη διεθνή διαφάνεια και μια μορφή έμεσου χρηματισμού του πολίτη για να του πάρει την ψήφο. Είχαμε επεξεργαστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία να μην μπορεί ο κάθε υποψήφιος να βγάζει το ατομικό του φυλάδιο, αλλά να υπάρχει για τους υποψηφίους κάθε κόμματος, κάθε εκλογικής περιφέρειας, ένα συλλογικό, ένα ενιαίο φυλάδιο για να μειώσουμε τις δαπάνες. Μόνο οι δαπάνες ετεροδημοτών, αγαπητοί φίλοι, οι δαπάνες ετεροδημοτών απορροφούν το 50% της εκλογικής δαπάνης της προεκλογικής. Η μετακίνηση των ετεροδημοτών απορροφά το 50% της προεκλογικής δαπάνης των κομμάτων. Εάν αυτό το καταργήσουμε, δηλαδή το απαγορεύσουμε, άρα τα κόμματα θα βγουν από τη δύσκολη θέση γιατί δεν δίνουν αυτή τη φορά εισιτήριο, σημαίνει ότι έχουμε περιορίσει κατά 50%. Και αυτό, αλλά και δεν χρηματοδοτείς. Θέλεις να πας, κύριε οικονόμη, θα πας να ψηφίσεις, δεν θα πάρεις χρήματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει καταδικάσει την Ελλάδα ότι ουσιαστικά εξαγοράζει το ψήφο του πολίτη. Ο ένας εμφανίζει για λογιστικά βιβλία μπακαλοτεύτερα. Ο άλλος δεν θέλει. Χθες η κυρία Παπαρίγα είπε δεν πρόκειται να δώσουμε κάθετη. Ακόμα και αν μας έχει υπάρξει και σύγκρουση παλιά. Ακόμα και αν κοπεί χρηματοδότηση. Ακόμα ψάχνουμε να βρούμε εκείνο το 1 εκατομμύριο τη Ζήμενη. Ήταν δωρεά σε πρόσωπο, δωρεά σε κόμμα κτλ. Δεν. Απάντηση καμία. Άρα πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές. Με τι επίπτωση για αυτούς που αρνούνται. Όταν λέμε για διαφάνεια λοιπόν, διαφάνεια και στα κόμματα. Πολύ σκληρή τιμωρία σε όσους αρνούνται, αλλά εγώ λίγο να θυμηθώ μια θετική εμπειρία. Είχαμε την αντιπαράθεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις δημοτικές. Γιατί για πρώτη φορά νόμος κατήργησε το ανώνυμο κουπόνι, δηλαδή την ανώνυμη πηγή χρηματοδότησης. Θυμάστε τότε είχαν εξαγγελθεί ένα σωρό αντιδράσεις. Τελικά τίποτα
δεν συνέβη στην πραγματικότητα, καμία αντίδραση και είναι προς τιμήν όλων των κομμάτων, άρα και του Κομμουνιστικού Κόμματος, που χωρίς προβλήματα εφαρμόστηκε αυτή η καινοτομία που στην πραγματικότητα τι είναι. Στην πραγματικότητα τι είναι, είναι η εξυγίανση και η ανάκτηση της ηθικής υπόστασης της πολιτικής, την οποία αν δεν την πετύχουμε, δεν θα μπορέσει ο πολίτης να εμπιστευτεί ξανά το πολιτικό πρόσωπο της χώρας. Ορίστε. Κυκλοφορείτε στον δρόμο μόνος. Διαρκώς. Διαρκώς. Και τώρα δεν φοβάμαι. Όχι, θέλω να πω με τους πολίτες η σχέση. Κοιτάξτε, είναι μια χειρότερη εποχή που μπορεί να είσαι εν ενεργεία, μέλος, είτε βουλή, είτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία φωλία. Κύριε Παπανδρέου, τι σχέση έχετε? Απλώς, μισό λεπτό θα σας πω. Για όλους εμάς και κυρίως για τη δική μου κατηγορία, των ανθρώπων δηλαδή που δεν συμμετείχαμε στην δημιουργία του προβλήματος, όπως αυτό εξελίχθηκε τις περασμένες δεκαετίες, γιατί δεν είμαστε μέλη των κυβερνήσεων, νομίζω ότι υπάρχει μια ποιοτική διαφορά μέσα μας τουλάχιστον. Για τους πολίτες μπορεί τώρα αυτό το πράγμα να έχει χαθεί. Να έχει θολωθεί, αλλά μέσα μας, εγώ δεν σας το κρύβω, ότι αισθάνομαι ότι δίνουμε μια μάχη άνηση και άδικη, μας έλαχε στις πλάτες μας τα 2,5 τελευταία χρόνια, μια φούσκα που έσκασε ξαφνικά στα χέρια μας, να λύσουμε ένα πρόβλημα που γεννήθηκε και δημιουργήθηκε 4 δεκαετίες. Απαντήστε μου για τον κύριο Παπανδρέου, θα σας πω μετά γιατί το ρωτώ. Όπως ήταν, η σχέση μου με τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν πάντοτε πολιτική. Παραμένουσε στο ίδιο καλό επίπεδο όπως τα παλιά. Πάντοτε πολιτική και πάντα στο ίδιο επίπεδο. Μια σχέση πολιτικής ειλικρίνειας. Εσάς σας ενοχλεί η λέξη Κυπουρός? Κοιτάξτε, που έχει ένας χαρακτηρισμός που έχει δοθεί στους φίλους του κ. Παπανδρέου. Εμένα με ενοχλεί με την εξής έννοια, ότι αυτή ήταν μια προσπάθεια απαξίωσης νέων ανθρώπων που μπήκαν στην πολιτική. Από μέσα από το Πασόκ. Από μέσα από το Πασόκ και προερχόμενοι από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα, αλλά συμμετείχαν στη δημιουργία του προβλήματος χρεοκοπίας της χώρας, ενεργά συμμετείχαν, με σκοπό να απαξιωθεί κάθε το καινούριο. Ακόμη και αν ο στόχος επετεύχθη. Τα κατάφεραν όμως. Ακόμη και αν ο στόχος επετεύχθη και κάποιοι άνθρωποι φορτώθηκαν, ας πούμε, αυτό το χαρακτηρισμό. Πιστεύει κανείς ότι νομοτελειακά από εδώ και στο εξής διαρκώς νέοι άνθρωποι δεν θα μπαίνουν στην πολιτική? Άρα και όλοι οι νέοι που θα μπαίνουν θα είναι και αυτοί κυπουροί. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι είναι ένας χαρακτηρισμός απαξιωτικός, ένας χαρακτηρισμός υστερόβουλος, ο οποίος νομίζω ότι θα συγκρουστεί με την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας, γιατί το καινούριο η ελληνική κοινωνία και σε επίπεδο θέσεων, αλλά κυρίως σε επίπεδο προσώπων, θα το φέρει ό,τι και αν γίνει, όσο και αν κάποιοι. Πρέπει να δει και έργο. Βέβαια, εάν, ας πούμε, από αυτούς τους πέντε νέους ανθρώπους που έφερε ο Παπανδρέου, δεν έχουμε τίποτα μέχρι τώρα. Ο ένας είναι στο Παρίσι, ο άλλος σηκώθηκε και έφυγε, ο άλλος δεν κατεβαίνει. Πού είναι όλοι αυτοί? Λοιπόν, πού είναι η κυρία Μπρυμπίλη σήμερα? Πού είναι ο Σπύρος ο Κουβέλης σήμερα? Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι? Θέλω να μιλούμε για συγκεκριμένα προσωπικά, μην φέρετε σε δύσκολη θέση. Σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι η κοινωνία θα φέρνει διαρκώς νέα πρόσωπα, με τα οποία θα είναι πάρα πολύ αυστηρή στην κρίση της, αμήλικτη θα μπορούσα να πω, γι' αυτό και κάθε φορά που θα απογοητεύεται θα λέει. Όχι, ελάτε οι παλιοί πάμε πίσω. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο καινούριο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι πάρα γι' αυτό είπε σωστά κάποιος φίλος επίσης ότι πρέπει να αρχίσει, λέει, το ψηφοδελτίο πολίτης να το σταυρώνει από κάτω προς τα πάνω. Από τους πιο νέους δηλαδή προς τους πιο παλιούς. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι γίνεται με τις μειώσεις των μισθών των στρατιωτικών? Αν θα κλείσει 113 πτέρυγα μάχης. Για τους ταξιτζίδες, παιδιά, τα είπαμε. Το λέω σε κάποιους φίλους από την επαρχία. Που άλλοι παίρνουν και λένε ότι συμφωνούμε με το Ραγκούση, άλλοι όχι. Τι να επανέλθουμε να πούμε τι? Νομίζω είπαμε το εξαντλήσαμε σε όλες τις διαστάσεις. Ο Βορύδης θα είναι προχτές εδώ. Ο κύριος Ραγκούσης είναι σήμερα εδώ. Δημιουργεί... Οι ταξιδίδες θα και τις δύο φορές εδώ. Αύριο ο κύριος Βορύδης θα είναι εδώ. Τα αύριο θα περιποιηθείτε το Βορύδη. Ορίστε. Μάλιστα. Σας δούμε άλλον αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή σας μέρα. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για την τελευταία καλημέρα. Λόγω πληθώρα ύλης, αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε αφήσει για το τέλος της εκπομπής την πλατφόρμα της FXCM, όπου μπορείτε και εσείς να μπείτε και να βλέπετε σε real time τις ισοτιμίες των νομισμάτων. Να. Θα πούμε λοιπόν τα χθεσινά κλεισίματα για τις ισοτιμίες. Για να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ανωδικό ξεκίνημα για την ισοτιμία, καθώς ο Μπερνάνκη άφησε και πάλι να εννοηθεί ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα μπορούσε να ξεκινήσει νέα στήριξη της αμερικανικής οικονομίας άμεσα. Μάλιστα. Έκλεισε λοιπόν χθες, όπως βλέπετε, στο 1,3360. Ευρώ-ελβετικό φράγκο με τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου να αυξάνεται και πάλι. Δεν αποκλείεται να δούμε την ισοτιμία να σκαρφαλώνει σε ψηλότερα επίπεδα από αυτό δηλαδή που βλέπουμε στην οθόνη μας, στο 1,2065. Η ισοτιμία δολαρίου γεν προσπαθεί να βρει στηρίγματα προκειμένου να καταφέρει να προσεγγίσει και πάλι τα υψηλά των 84 γεν ανά δολάριο. Είναι στα 82,7 χτες. Η ισχυρή πτώση του δολαρίου τώρα και οι νέες ελπίδες για στήριξη της αμερικανικής οικονομίας είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο χρυσός για να σημειώσει νέα άνοδο. Τον βλέπουμε στα 1690 δολάρια η ουγγιά.
Το πετρέλαιο ακολούθησε τις γενικότερες τάσεις για ανάληψη κινδύνου από τους επενδυτές και αναμένεται να δοκιμάσει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Χθες πάντως έκλεισε τα 107,10. Άνοδο δηλαδή. Βλέπετε τι προκάλεσε ο Μπερνάνκη χθες και οι δηλώσεις του. Mm. Μεγάλη άνοδο στον Dow Jones, 13.230 μονάδες. Μια κουβέντα λέει ο άλλος στα ύψη. Είδες. Κατευθείαν. Πού να φτάνει η σύγκριση. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Λοιπόν. Σας καλημερίζουμε. Θα τα πούμε στο Sky 100,3 σε λίγη ώρα. Λίγο μετά τις 11. Σιγά, σιγά. Καλημέρα. Αύριο πάλι. Καλά. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't.